Χαίρετε. Μιχαλάκη, τι κάνεις, αγόρι μου? Γεια χαρά, γεια σου ρε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, μυρωδιά Σπυριάρας, προφανώς μετά Ευρωμπάσκετ εποχή πλέον, άρα ουσιαστικά Ευρωλίγκα και NBA αναλαμβάνουν τα ενία του ενδιαφέροντος. Πού το θυμήθηκε στο Ευρωμπάσκετ, ρε. Εντάξει, είχαμε αρρωστήσει. Ναι, ναι. Είχαμε το τρελαθεί. Είχαμε πολλά χρόνια, ρε, με κορνιούς και μαλακίες, πολλά χρόνια. Και αυτό και ήταν και καλή. Οι παίκτες που μαζευτήκανε για να πάει ο Πονίτκα ημιτελικός στο τέλος. Ναι, Λοιπόν, ναι, ναι. προχωράμε. Με κάθε Στην συμπάθεια. Ευρωλίγκα να δεις τι παιχταράδες έχουν μαζευτεί τώρα και Λοιπόν, τι ναι. ομαδάρες έχουν δημιουργηθεί. Αυτό λοιπόν θα σχολιάσουμε σήμερα. Θα έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων για να μην κάνουμε κάποιο σχόλιο το οποίο μπορεί να μετανιώσουμε, ας το πούμε έτσι. Μάλλον έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους μαζί μας, οι οποίοι θα κάνουν κάποια παρέμβαση και θα τα μιλήσουμε γύρω από την Ευρωλίγα και την καριέρα του σε αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά η εκπομπή είναι Πάντως, στημένη πάνω στα στις δικές μας power... Έτσι, προβλέψεις. μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πήραμε τα power rankings από ένα επίσημο site το οποίο συνεργάζεται με την Ευρωλίγα και βάζουμε τις ομάδες όπως τις έχουν αυτοί και λέμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε κλπ. Είναι 18 οι ομάδες, προφανώς το ξέρετε όλοι. Οι Ρώσοι επίσης ξέρετε ότι δεν υπάρχουν λόγω των γνωστών φυσικά πολιτικών λόγων και έχουν πάρει τη θέση τους ομάδες όπως η Παρτίζαν, Η Βίρτους η Μπολόνια. Βίρτους, η Βαλένθια κλπ. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν Μιχαλάκη και λέω, πάμε βέβαια από το 18 μέχρι το 1 για να έχει και πιο ενδιαφέρον. Προσπαθώντας να τα κάνουμε όσο πιο δυνατόν πιο γρήγορα για να μην το πλατιάσουμε. Στο 18, στα επίσημα Power Rankings της Ευρωλίγας, είναι η Άλμπα Βερολίνου. Θέλω να πούμε δύο-τρία πράγματα για την Άλμπα και να μου πεις Για βεβαίως την και... Άλμπα θα το πάμε πώς, θα πούμε για την Άλμπα ή για τις δικές μας, δηλαδή. Όχι, όχι. Θα πάμε για την Άλμπα και θα πούμε εν τέλει πού την έχουμε εμείς την Άλμπα στα Ωραία. δικά μας Power Rankings, τα οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τα εμφανίσουμε κάποια στιγμή και μέσα στο Ναι. βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, για πες μου για την Άλμπα. Τι πιστεύεις? Την Άλμπα πρώτα-πρώτα εγώ την έχω βάλει αρκετά ψηλότερα. Δύο θέσεις ψηλότερα στο νούμερο 10, στο νούμερο 16. Κοίταξε να δεις. Χαλάσει τον κόσμο η Άλμπα Ναι. φέτος. Κοίτα, οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Σωστό, σωστό. Η Άλμπα είναι μια ομάδα η οποία, ναι μεν, προσπαθώ να έχω ταυτόχρονα λίγο ανοιχτά και τα Τα ρόστερα. ρόστερ. Ναι, αν μπορώ να την εντοπίσω τώρα έτσι, Αν σκορλάροντας. μπορώ να βοηθήσω, είμαι και εγώ εδώ. Από ό,τι ξέρω, έχουν πρόβλημα Έχουν κάνει μια τρομερή μεταγραφή ενός πιτσιρικά 20χρονου του, πώς το λένε, του Προσίδα. του Προσίδα, ναι, του Προσίδα, αυτού νου. Θυμάσαι τον Προβίδα της Τον Λάρισα. Προβίδα, ναι. Περιμένουν όλοι να δουν τον Προσίδα, ο οποίος μάλλον πρόκειται για έναν καταπληκτικό παίχτη. Η Άλμπα έχει προϊστορία στο κομμάτι αυτό, το βρίσκω παίχτες, τους αναπτύσσω κτλ. Σαφώς. Περσινή ομάδα είναι, χοντρικά, αν εξαιρέσει τη φυγή του Ντασίλβα, όπως τον λέγανε εκείνο και τον ψηλό. Σε βάθος χρόνου θα μετρήσει αυτό. Δηλαδή, η συνοχή της ομάδας πάντα έχει να λέει. Δηλαδή, μια ομάδα καινούρια, όπως είναι η Βίρτους Μπολόνια, ας πούμε, άσχετα αν παίξανε πέρυσι μαζί, ή μια Καταλαβαίνω. ομάδα που έκανε πάρα πολλές μεταγραφές, όπως είναι η Μακάμπη, λίγο δυσκολεύονται να βρουν χημεία στην αρχή και. Ουσιαστικά πιστεύεις ότι η Άλμπα ίσως ξεκινήσει καλά, δηλαδή ίσως στο Ναι. πρώτο δίμηνο είναι Μπράβο. κοντά στην οκτάδα, αλλά μετά λογικά που θα, οι Δεν άλλοι ξέρω αν θα θα είναι κοντά ανέβουν οι στην υπόλοιποι. οκτάδα. Δεν ξέρω αν είναι κοντά στην οκτάδα, αλλά θα έχει προβάδισμα έναντι των άλλων χειρότερων ομάδων, όπως είναι η Σωστό. Ζαλγκύρης, ας πούμε. Έτσι. Με Μαοντολό, με Τίμαν που σ' αρέσει εσένα, Ο αυτούς φίλος τους. μου, Τίμαν, μπράβο, ναι. Τον Γκίφεϊ, πώς τον λένε, τους κλασικούς αυτούς, μωρέ. Τους Το κλασικούς. μεγαλύτερο σέντερ στην Ευρώπη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Power forward. Εντάξει. Λίγο απ' όλα. Για το Σίγμα λέμε έτσι. Τον αγαπάω πολύ το Σίγμα. Βεβαίως. Είναι και γιος του μπαμπά του. Ο οποίος μας έχει δώσει Πρωτάθλημα. εμάς σαν Seattle Supersonics το πρωτάθλημα το 79. Ο μπαμπάς Σίγμα. Ο Τζακ Οπότε, Σίγμα. την Άλμπα, λόγω συνοχής, εμπειρίας στη διοργάνωση και όλων αυτών και λίγο φόρμα των Γερμανών, να το πω έτσι, νομίζω θα μπουν πιο καλά και θα πάρουν ένα προβάδισμα. Δεν τους βλέπω τελευταίους με τίποτα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, προχωράω και λέω το εξής. Εμείς λοιπόν, για να το κυκλώνουμε έτσι, την Άλμπα την έχουμε ο Μεν Μιχάλης στο 16 Ο και Κωσίδη. εγώ στο 15. Ωραία. Μια χαρά. Νομίζω παραπάνω αν
Αν καταφέρει να τερματίσει παραπάνω, θα είναι έκπληξη. Μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακή ομάδα, αλλά όπως λέει και ο Μιχάλης, το έχει τονίσει ήδη στο επεισόδιο που παρακολουθείτε, είναι πολύ καλή η Ευρωλίγκα φέτος. Έχει πολύ καλά ονόματα. Έχει παίχτες δυνατούς που, αν πιάσουν έστω και ένα μικρό κομμάτι των δυνατοτήτων τους, θα μιλάμε για πολύ δυνατές μεταγραφές. Θα πούμε περί τίνος πρόκειται αργότερα. Στο 17 η σελίδα, η επίσημη, έχει την ΑΣΒΕΛ, την Βιλερμπάν. Ναι. Η οποία έχασε πολλούς παίχτες, θα το πούμε. Ξεκινά, ας τα πάμε έτσι. Πες ό,τι έκανα εγώ για την Άλμπα, ας πούμε, για τρία λόγια. Μίλησε εσύ για την ΑΣΒΕΛ, αν θέλεις. Η Βιλερμπάν έχει πρόβλημα. Έχει φύγει ο Κρις Τζόουνς, έχει φύγει ο Κόμπο. Ο Κόμπο, ο οποίος έκανε ένα τραγικό ευρωμπάσκετ. Τραγικό ευρωμπάσκετ. Πολύ κακό. Δεν πετύχει ο άνθρωπος, καλάθεται με αίτηση. Παρ' όλα αυτά, είναι από ό,τι έμαθα και έψαξα, οι δύο μοναδικοί παίχτες, ο Κόμπο και ο Μάικ Τζέιμς, που είναι στη Μονακό και οι δύο πλέον, οι δύο μοναδικοί παίχτες εκατομμυρίου πλάς στο γαλλικό πρωτάθλημα. Άλλοι δεν υπάρχουν. Έτσι. Οπότε αυτό δείχνει κάτι για την προοπτική του ο Κόμπο γενικότερα σαν παίχτη, πώς τον πιστεύουν οι Γάλλοι, σαν οργανισμοί κλπ. Ο Γουεμπανιάμα έφυγε για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής επίσης. Πολύ σημαντικό επίσης αυτό. Έφυγε ο Κώστας. Παρ' όλα αυτά, πήραν δύο παίκτες οι οποίοι, αν δεν είναι τραυματίες, πράγμα πολύ δύσκολο, θα κάνουν πολύ καλά πράγματα με αυτό το ρόστερ όπως είναι. Μιλάμε για τον τεράστιο Ντεκολό και τον επίσης πάρα πολύ καλό Ζόφρε Λοβέρν, ο οποίος δυστυχώς όμως... Ο Λοβέρν προβλημάτισε και στις Αλγύριες, ρε παιδί μου. Πριν τραυματιστεί μιλάω, δηλαδή. Πρώην παίχτης, ρε, εσύ, κανονικά. Κοίτα, αν θέλει να γεννηθεί και εκεί στη Γαλλία, ας πούμε... Ναι, ναι. Πλέον είναι για χαμηλότερα. Πλέον είναι για χαμηλότερα. Ο Ντεκολό είναι μεγάλη μεταγραφή, κατά ψέματα. Ναι, βέβαια. Αλλά μάλλον ο Ντεκολό μάλλον θα παίζει ρόλο μέντορα περισσότερο ή οτιδήποτε άλλο, παρά κάποιου παίχτη ο οποίος θα είναι ο Ντεκολό ο προπενταετίας με οχταετίας, ας το πούμε έτσι, Τσεσεκά Φενέργεια λοιπόν. Έχει πάρει έναν Cartwright, έναν point guard, έναν Cartwright rookie, πρέπει να είναι πολύ καλός. Έχει και τον, αυτό που μας άρεσε στο ευρωμπάσκετ, τον Ομπασοχάν, πώς τον λένε, τον Βέλγο. Το Βέλγο τον Ομπασοχάν, σωστά. Τον Pons, τον small forward, πήρε. Τι άλλο έχει πάρει, θα το έχω και μπροστά μου. Εντάξει, νομίζω... Δεν θα έχει τόσο ενδιαφέρον πάντως όπως πέρυσι. Πέρυσι ήταν ωραία, ήταν ο Κωστάκης εκεί, ήταν ο Κόμπο εκεί, ξέρεις. Έπαιζε καμιά φορά και ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος βέβαια έπαιζε σπάνια, αλλά έπαιζε καμιά φορά. Τώρα λείπει ακόμα και αυτός που θεωρείται το super ταλέντο, μέχρι να τραυματιστεί και αυτός όπως ο Πορζίνγκης και ο Χόλμγκρεν, να τελειώνουν πάλι... την υπόθεση. Ναι, τέλος πάντων. Να πούμε ότι εγώ την έχω την ΑΣΒΕΛ στην θέση νούμερο 14, την έχω πιο ψηλά και εσύ την έχεις στην ίδια θέση με αυτούς, αν δεν κάνω λάθος. Στο 17 τον έχω, ναι, σωστά. Στην 17η, ναι. Ωραία, ωραία. Δεν αποκλείω. Πάντως, συμφωνούμε ότι μέσες άκρες δεν έχουν κάποιες ελπίδες, έτσι θέλω να πω. Ρεαλιστικά δεν υπάρχει κάτι για να. Παρ' όλα αυτά, είναι η εμπειρία του Πάρκερ. Είναι η εμπειρία που έχουν στα πόδια τους οι παίχτες. Είναι ευρωλιγκάτη πόσα, 4-5 χρόνια τώρα. Ναι, ναι. Το έχουν, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι θα προτιμήσω, να σου πω, κάνω και λίγο spoiler τώρα, πάω παρακάτω. Πιο ψηλά βλέπω την ΑΣΒΕΛ παρά τη Βαλένθια, ας το πούμε έτσι. Τόσο πολύ, ε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι και η Ισπανία. Είναι και η Ισπανία. Πάντως σε κάθε περίπτωση η ΑΣΒΕΛ είναι από τις έδρες, έτσι το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον. Είναι από τις έδρες που δεν πολύ θες να πας. Θέλω να πω, αν είναι κρίσιμο το μάτς, δεν λες, εντάξει, είναι νίκη αυτό, μην αγχώνεστε, είναι νίκη. Όχι απόλυτα. Όχι, απόλυτα. Όχι, εννοείται ότι όχι. Λοιπόν, αν συμφωνείς, να πάμε παρακάτω, θα πω ότι στο 16 έχουν τις Αλγύριες οι κύριοι αυτοί. Την οποία, ας το πούμε από τώρα, και οι δύο την έχουμε τελευταία. Και εγώ και εσύ την έχουμε 10 πιο. Συμφωνώ, το είδα και εγώ τώρα να το θυμηθώ. Συμφωνούμε εσύ ότι οι Αλγύριες είναι πιο βαρετοί από όλες. Ναι, ναι. Εδώ συμφωνούν οι Λιθουανοί οι ίδιοι, ρε. Και το λένε. Ναι, ναι. Οι Λιθουανοί, κάποια πολύ καλά podcast λιθουανικά, τα οποία προφανώς ξέρετε πόσο ξέρουν μπάσκετ οι άνθρωποι. Αυτοί και οι Σέρβοι έχουν φοβερά podcast. Τα καλύτερα podcast για μπάσκετ μετά το δικό μας. Έτσι. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ναι, δε. Πεκαλνέτης, Λεκάβιτσιους, Γκεντράιτης, πήρανε τη μεταγραφή. Οι μεταγραφές τους, ας πούμε, είναι ποιος. Είναι ο Μπρασδέικης, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Κανονικότατος ο Μπρασδέικης, ότι ισχύει. Και ο Σμιτς. Ο Λοχία Σμιτς, ας πούμε, από την Μπαρτσελώνα, ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι, ο Σμιτς.
Να πω κάτι. Χωρίς... Ο Σμιτ, συγγνώμη, είναι παίχτης Ζάλγκυρης, έτσι. Κάθαρα πράγματα. Είναι εντάξει, σο είναι αυτή, Λετωνή, Λιθουανή, θέλω να πω εκεί μέσα, αυτό είναι. Όχι, να... και παιδί μου, πώς λένε, δεν είναι κανένας... Σε στυλ. Ναι, δεν είναι κανένας μπριόζος τώρα, δεν είναι κανένας αλέπτος. Μουντρούχος, τέτοιος είναι. Να σου πω. Εν τω μεταξύ, λέμε μη μπριόζους, την πιο μπριόζικη ομάδα που έχει εμφανιστεί σε ευρωπαϊκά γήπεδα τα τελευταία 30 χρόνια. Το 99 λες τώρα, εντάξει. Εντάξει. Με Έντνη και Μπούι, λοιπόν, είχαμε αρρωστήσει. Είναι, να σου πω κάτι, ποιος είναι ο Έντνη της Ζάλγκυρης τώρα όμως? Πού είναι η Αμερικανή της? Θέλω να πω, έχει αλλάξει μάλλον... Που είναι η τεράστια μεταγραφή του άλλου, του Κογκολέζου, του Περσινού, ξέχασα το όνομά του. Το ξέχασε και η μάνα του, του Μουντιέ. Πω, γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση η Ζαλγκύρης δεν θα απασχολήσει. Κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν ξέρω πότε την έχουν οι ελληνικές ομάδες. Το πρόγραμμα δεν το ξέρω καλά. Ελπίζω να την έχουν προς τα τελειώματα, γιατί στην αρχή, όπως και να έχει, θα δώσουν λίγο και με κόσμο κλπ. Να πάρουν μια νίκη. Ελπίζουμε μία από τις νίκες εκπλήξεις να μην είναι οι δικές μας ομάδες. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι θα χτυπήσουν κάτι, θα χτυπήσουν, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μ' αρέσει ο ρυθμός εδώ μεταξύ. Στο λέω ναι, ότι μ' αρέσει για να επικεντρωθούμε στα πιο ψηλά πατώματα, γιατί συνήθως λέμε τα μικρά στην αρχή πολύ. Και τα μεγάλα τα ξεπετάμε μετά. Μιλάμε 100 ώρες για την ΑΣΒΕΛ και Παναθηναϊκός πέσει γρήγορα, γρήγορα να τελειώνουμε. Πέσει Ρεάλ, πάμε, ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, στο 15, και εδώ χωρίς πάρα πολλές, πολλά σχόλια, έχουμε τον Ερυθρό Αστέρα, έχουνε τον Ερυθρό Αστέρα. Να πούμε, εγώ σαν... είπαμε, σαν Σέρβος, ας πούμε, έτσι, ναι. Και ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν έχουν κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Δεν ξέρω πού θα βγουν τα λεφτά. Για την Παρτίζαν, διαφωνώ. Από πέρυσι τη είχε κάνει τι πολλέ γραφέ. Έκανε και φέτος φουλ. Θα τα πούμε. Ο Αστέρας πάντως είναι 15ος. Έχει κάνει. Έχει φύγει ο Ράντονης πρώτα-πρώτα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Έχει φύγει ο Ράντονης, πήγε στον Παναθηναϊκό προπονητή, ο οποίος έχει δώσει ομολογουμένο στο Σέβοντα και η Σέρβη αυτό. Μία σοβαρή και μία σκληρή ταυτότητα στον Ερυθρό Αστέρα. Είμαστε στην έδρα μας. Θα κοιτάξουμε να φάμε κάτω από 70 πόντους. Δεν θα παίξουν καμιά μπασκετάρα ποτέ, αλλά θα είμαστε πάντα δυνατοί. Έχουν τον 38χρονο Βλάντιμιρ Γιοβάνοβιτς. Σειρά σου να μιλήσεις εσύ, πάρ' το πάνω σου. Ναι. Λοιπόν, φύγανε πάρα πολύ. Πήγε ο Κάλινιτς στην Μπαρτσελόνα. Πήγε ο Βόλτερς, τα έχουμε ξαναπεί, καλά στον φτωχόν και λοιπά, πόσο τον αγαπάω, πήγε στον Παναθηναϊκό. Έφυγε ο Χόλινς, σημαντικός, έφυγε ο Νταβίντοβας, πήγε στην Τζέσεκα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, είναι σημαντικά αυτά. Παρόλα αυτά, αν σου πω τις μεταγραφές που κάνανε, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μην τα έχεις όλα απ' έξω στο μυαλό σου τώρα. Τα έχω μπροστά μου, ναι. Έχουν τον Νέντοβιτς πάρει, που χτες νομίζω έγραψε ένα άρθρο το οποίο αποθεώνει τον Νέντοβιτς. Απλά τα γόνατά του και τα πόδια του δεν είναι δυνατά. Αλλιώς, σαν ταλέντο, είναι ένας τεράστιος παίχτης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Νέντοβιτς, αν είναι καλά, για τον Αστέρα είναι πολυτέλεια. Αφενός. Αφετέρου, πήρανε τον εξαιρετικό Χόλαντ από την Bursaspor. Τρομερές εμφανίσεις πέρυσι στο EuroCup, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Και τρομερή συνέντευξη τύπου μετά το... Ναι, που έκανε κάτι το σκύλο, έκανε ότι δαγκώνουμε και τα λοιπά. Ναι, ναι. Έχουμε τεράστια τέτοια, ναι. Ο Χόλαντ, μπορείς να πεις λίγο ότι είναι ο Τζον Μπράουν των φτωχών και ο Ντρέιμον Γκριν των πανφτωχών. Ναι. Κάπως στο στυλ. Τζέι Κράουντερ θα τον έλεγα, ο Κράουντερ με το μαλλί. Ναι. Δεν ξέρω πώς το ξέρουν αυτό. Χασάν Μάρτιν. Ναι, βέβαια, εννοείται Χασάν Μάρτιν. Χασάν Μάρτιν και βεβαίως... Μπεν Μπέντιλ και βεβαίως... Αυτό είναι μία λέξη, Μπεν Μπέντιλ. Μπεν Μπέντιλ. Είναι φάρμακο, χτύπησε το παιδί, το τσίπησε σφίγγα να βάλουμε Μπεν Μπέντιλ. Ο οποίος έκανε καλή χρονιά μαλάκα πέρυσι στην τέτοια... Στην Αρμάνη ήταν... Κανονικός είναι ο Μπέντιλ, μωρέ. Απλά στο Παναθηναϊκό... Μέσα στον οριμαγδό αλλαγών και πάρε ξένο και δώσε ξένο και αυτά. Δεν φαίνεται κανένας. Φαίνονται όλοι άσχρηστοι στον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τον Πετρούσεφ, πώς διάλο λέγεται. Πετρούσεφ λέγεται, τον οποίο οι Σέρβοι έχουν αρχίσει να κράζουν πάρα πολύ, γιατί το παιδί είναι... Όταν τα έλεγε ο Μιχαλάκης όμως δεν ήξερε. Εντάξει, το δέχομαι. Καταράς, ταλέντο. Ρε, ταλέντο είναι, αλλά ο τύπος είναι τελείως μαλθακός στο γήπεδο. Χειρότερο τον Πλάις. Ο Πλάις μεγάλωσε, ξέρω. Ο Πλάις έγινε άνθρωπος με τον Τούρκο δίπλα. Ρε, ο Πετρούσεφ,
ο οποίος και αυτός ήταν στον Τούρκο δίπλα εδώ μεταξύ, εδώ που τα λέμε στην Εφέση. Μηδενικός. Μηδενικός, ανύπαρκτος. Επίθεση. Είναι στα χνάρια, θα πω μεγάλη κουβέντα τώρα, είναι στα χνάρια του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Και δεν το λέω με καλή έννοια, δεν το λέω με καλή έννοια. Ο Μπόμπαν έκανε φοβερή χρονιά, πήγε στη Τζέσεκα, μετά από την Τζέσεκα που ήταν αστείος, βλέπε Πετρούσε στην ΕΦΕΣ περσινό. Ναι. Μετά πήγε στη Μέγα Βιζούρα, την ομάδα τη φοβερή και τρομερή που έχει βγάλει τα ταλέντα όλα του Μίσκο. Εκεί πέρα έκοψε τον τόπο, έκανε την καλύτερη individual, πώς το λένε, χρονιά ever στην Άμπα Λίγκα, στην Αδριατική. Μιλάμε ότι τύπος βάζει... Πήγε πάλι στον Ερυθρό Αστέρα, έφτιαξε τα μύθια. Πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, έκανε εξαιρετική χρονιά και πήγε στο NBA. Λοιπόν, ο τελειωμένος Μπόμπαν. Ελπίζω... Πιο πολύ βλέπω. Πες μου, συγγνώμη. Πιο πολύ βλέπω να παίζει το Ραντούλιτσα, να σου πω την αλήθεια, που τον πήρε τώρα προχθές. Πήρε και το Ραντούλιτσα, ναι, σωστό. Έχει και Κούσμιτς εντωμεταξύ. Έχει νεκροταφείο ελεφάντων. Έχει πάρει πέντε κρετάλια εκεί πέρα να κουντριάνε μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Για μισέ τα, τέλος πάντων. Πες μου, στο 15 την έχουν οι επίσημοι. Εσύ το έχεις στο 15, φίλε μου. Στο 15 κι εγώ, ναι. Στο 15, και εγώ το έχω στο 14. Και εγώ στο 14. Πάντα, να σου πω κάτι, τον Ερυθρό Αστέρα πάντα τον έχω χαμηλά, ρε φίλε, κάθε χρονιά. Και δεν την ξαναπατάω. Δεν ξαναπατάω, γιατί πάντα είναι ανταγωνιστικός με την έδρα του, τον κόσμο του. Εντάξει, 15 είναι μια χαρά θεσούλα, πιστεύω. 14 το έβαλα εγώ, οπότε δεν ζακωνόμαστε. Άλλο θεωρητικά είναι εκεί. Το 15 με το 14 είναι μια αστεία διαφορά, έτσι. Στο 14 των ξένων είναι η Μπασκόνια. Θες να μιλήσεις εσύ? Σειρά μου είναι. Ναι. Έφυγε ο Φοντέκιο πρώτα. Ε? Έφυγε ο Φοντέκιο πάνω απ' όλα. Έφυγε ο Φοντέκιο. Και έχει πάρει τον, για μένα ίσως μπορεί και το μεγαλύτερο πουλέν που θα εμφανιστεί στα παρκέ φέτος, τον Χάουαρντ, τον Μάρκους Χάουαρντ, έτσι. Συγγνώμη, είναι της ΑΣΒΕΛ, αυτός είναι. Το NBA, όχι. Γκετράιτης, Σεντεκέρσκης, πώς τον λένε, Στίβεν Ένοχ, που τον περιμένω. Ξέρεις ότι... ο Σέντρο, ωραίος, ο Σέντρο, ωραίος, βέβαια. Ο ένα κάποια στιγμή θα γίνει παίκτης 1,5-2 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ, πιθανόν. Έτσι. Αν τον ταΐζουν καλά, ναι. Ναι, ναι. Τον Κοτσάρ, έναν με ένα τέτοιο κρετάλι. Και εντάξει, Μαρίνκοβιτς, Γκεντράιτες, σου είπα, ναι, και Ματ Κοστέλο, τα ίδια και τα ίδια. Εμένα η Μπασκόνια ποτέ, τα τελευταία, από τότε που έφυγε ο Τζέιμς, ας πούμε, με τον Μπουρούση. Ναι, τι ωραία τη χρονιά ήταν αυτή. Φοβερή. Μπράβο, ναι, ποτέ δεν μου έχει. Του Περάσμιτς δηλαδή. Ποτέ δεν μου είχε γεμίσει το μάτι. Ποτέ. Πάντα την έχω φούντο, πάντα πάει καλά. Ισπανή θα μου πεις τώρα, εντάξει. Πάντα παίρνει μεταγραφή Βαρβάτη, μεσούς της περιόδου συνήθως. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι θα πάει καλά. Ότι θα είναι, α, κοίτα να δεις, είναι μέσα στην οχτάδα σταθερά, ρε παιδί μου, κοίτα, μήπως διατηρηθεί και να πέσει το τέλος δέκατη. Ούτε καν. Ούτε καν, να πούμε πάντως ότι έχουν φύγει πολύ σημαντικοί παίκτες. Δηλαδή και ο Baldwin, η Baldwin τέλος πάντων έφυγε, ο οποίος όσοι μας παρακολουθούν ξέρουν ότι εγώ τον αγαπάω πολύ, τον έχω για πολύ καλό παίκτη. Έτσι, ναι, έφυγε ο Πίτερς. Έκανε λάθος ο Βλάκας που έφυγε από τη Μπάγκερ, τον Baldwin. Και έφυγε ο Πίτερς βέβαια, ο οποίος τα πρώτα δείγματα και οι πρώτες κουβέντες που ακούμε γύρω-γύρω είναι ότι ο Πίτερς είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ο αντιπρίντεζης, ας το πούμε έτσι. Ο αντιπρίντεζης θεωρητικά. Η αλλαγή του Βεζένκοφ. Είναι, ναι, πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, δεν θα αναλύσουμε. Ο Χάουαρντ, από τον Ντένβερ. Στον Ντένβερ έπαιζε ο Χάουαρντ. Αυτόν περιμένουμε να δούμε. Ναι, ρε, εσύ. Εγώ ένα άλλο Χάουαρντ έλεγα από την ΑΣΒΕΛ. Τέλος πάντων. Όχι, ρε, όχι, από τον NBA, ρε. Εσύ την έχεις την Μπασκόνια, αν δεν προσθέτεις κάτι άλλο, να πω κατευθείαν. Λέω. Ναι. Εδώ διαφωνούμε. Την έχω 12 εγώ. Την έχω 12 για το λόγο που σου είπα. Εγώ την έχω 16, ρε φίλε. Άκουσαμε. Πιο κοντά είναι το 16 παρά το 12. Στα δικά μου τα μάτια. Πάμε, αλλά την έβαλα 12. Αυτή, ναι. Γιατί όπως και ο Ερυθρός Αστέρας, κάθε χρόνο με διαψεύδουν. Κάθε χρόνο. Πάντως έχει πάψει. Πρόχειρα, χωρίς να έχω στατιστικά μπροστά μου, έχει πάψει να είναι πλέον το Φερνάντο Μπέσα αυτό που λέγανε, πω ρε φίλε, πού πάμε εκεί μέσα, θα μας φάνε ζωντανούς. Δεν είναι πλέον έτσι. Όχι, δεν είναι. Χάνουν εύκολα, δεν είναι πλέον έτσι. Ναι. Ναι. Έτσι. Είναι ενδιαφέρουσα η ομάδα, η καλή που ήταν κάποτε, ναι, όχι. Ναι, ναι.
Καλά, και παλιότερα με κάτι Τελέτοβιτς, του Αργεντινού Πριτζιόνιδε και τέτοια. Αυτά είναι όχι, εντάξει, όχι τόσο πίσω. Όχι, καλά, αυτή ήταν Dream Team. Λοιπόν, στο 13, στο 13 το πάμε. Επίσημο site έχει τη Βαλένθια, άλλη μια ισπανική ομάδα. Ωραία. Η Βαλένθια, την οποία θα μιλήσω εγώ. Ναι. Η Βαλένθια επιστρέφει μετά από ένα χρόνο που ήταν στο Eurocup. Έφυγε ο Τόμπι, πήγε στην Μπαρτσελώνα βεβαίως. Αλλά κρατήσανε Πρέπελης, κρατήσανε Χέρμανσον, που ξέρω πόσο σας αρέσει και εμένα μου αρέσει, και Φαν Ρόσον κλπ. Και πήρανε Chris Jones, αυτός είναι από την Βιλερμπάν. Κάτι άλλους τύπους. Και αυτός που κάνει το μεγάλο ντεμπούτο, ας πούμε, σε Βαρβάτο εντός εισαγωγικών πάγου, είναι ο Μουμπρού. Ο Μουμπρού. Ναι. Λοιπόν, περπατημένος όμως. Είναι περπατημένος, δεν είναι ο coach, δεν είναι τυχαίος. Ο Ντούμπλεβιτς, ναι, ήταν και σε Μπιλμπάο και τα λοιπά. Ο Ντούμπλεβιτς, όλοι ξέρουμε πόσο τον αγαπάμε εμείς οι δυο, τον Ντούμπλεβιτς, αλλά και πάλι είναι τεμπελάκος. Έχει γουστάρει την πόλη, είναι μια πανέμορφη πολυβαλένθεια, έτσι, μια εξαιρετική πολυβαλένθεια σε ομορφιά. Γουστάρει την ομάδα τους, έχει μάθει, τον έχουν μάθει και ουσιαστικά έχει τριανταρίσει πλάς πλέον και δεν φεύγει από εκεί ούτε με σφαίρες. Mm-hmm. Ενώ τον έχουν ζητήσει και από το NBA, ούτε έχουν έρθει προτάσεις και από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κλπ. Δεν έχει ποτέ ο Ντούμπλεβιτς. Ούτε και ο Πρέπελιτς, έχει πολλά χρόνια Πρέπελιτς. Καλά κάνει στην τελική ρεση, ξέρεις. Ας μένουν και παίκτες σημαίες, αυτό το λέμε και στο NBA. Ναι, ναι. Λοιπόν. Κλαβέρ, Αροστέγγι, εντάξει, αυτούς τους κλασικούς. Τίποτα. Εντάξει. Τον Τζόνα Ράντεμπο, Ράντεμπο, πώς τον λένε. Ράντεμπο, Ράντεμπο, ναι. Ή Ρέιντμπο, κάπως έτσι. Ναι, αυτόν περιμένουμε να δούμε. Τον πήρε από την Γερμανία, από τη Λούντβιγκσμπουργκ που έπαιζε και αναμένεται να. Στη Λούντβιγκσμπουργκ είναι και ο αδερφός μας, ο Τρεμέλταρ, δεν. Λοιπόν. Και περιμένουμε να τον δούμε και αυτόν, γιατί επίσης έχει ενδιαφέρον. Εγώ τη Βαλένθια την έβαλα χαμηλά. Ωρε Χαντάκομα, 17 την έχει τη Βαλένθια. Ναι. Εγώ την έχω 13. Άρα ουσιαστικά εγώ συμφωνώ με αυτούς. Ναι, η Βαλένθια, κοίτα, σαν ρόστερ, σαν ποιότητα παιχτών, ίσως είναι πάνω την Μπασκόνη. Αλλά πάντα έχει το momentum, πάντα κάπως τα καταφέρνει, πάντα χτυπάει μεταγραφή Βαρβάτη στο τέλος η Μπασκόνια. Η Μπασκόνια. Και περνάει από πάνω. Κάτι κάνει πάντα, ναι. Τέλος πάντων, η Βαλένθια δεν είναι πίθη τόσο. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, στο 12, εδώ θα κάνουμε ένα πιο μεγάλο stop, μια πιο μεγάλη στάση. Στο 12 έχουμε τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Τον Παναθηναϊκό τον έχουν οι επίσημοι στο 12. Τα δικά μας θα σας τα πούμε. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό κάνει μια εισαγωγή. Πες δύο-τρία πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός... Αν και τα ξέρει ο κόσμος τα περισσότερα, αλλά εντάξει. Τα ξέρει. Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Το λέω κάθε χρόνο. Εκτός από, νομίζω πέρυσι δεν το είπα. Αλλά φέτος, πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά, μου δίνει την εντύπωση, φίλε, ότι θα είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός. Οπα. Okay. Έχει πάρει μεταγραφές πολλές, έχει πάρει μεταγραφές καλές. Τώρα κάτι φιλικά που παίζανε, εγώ δεν τα μετράω καν αυτά, το Παύλος Γιαννακόπουλος, αυτά, είδαμε κάποια πράγματα, δεν τα λαμβάνω και πολύ της μετρητής. Αλλά απ' την άλλη, κάτι είδαμε. Είδαμε ότι επιτέλους έχει playmaker, επιτέλους έχει guard, δηλαδή το δίδυμο Walters Paris Lee είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ο Walters, θα τολμήσω να πω, ίσως είναι η κλεψιά της σεζόν του Παναθηναϊκού. Αν είναι υγιής και παίξει με βάση αυτά που είδαμε λίγο, ας πούμε, και με βάση την καριέρα του, έτσι, γιατί όχι. Είναι η κλεψιά της σεζόν του Παναθηναϊκού. Ο Walters είναι εφάμιλος παίχτης του OCAP και του Καλάθη πλέον. Ο Καλάθης πλέον είναι πιο πεσμένος. Ο Καλάθης κάποτε ήταν τεράστιο playmaker και λοιπά, χωρίς το σούτ, ποτέ δεν το είχε το σούτ, αλλά έκανε άλλα πράγματα. Ο Καλάθης, ο οποίος έχει πέσει πλέον ένα επίπεδο, κακά τα ψέματα. Το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ, δυστυχώς. Λοιπόν, μετά, προχωράμε λίγο. Έχει πάρει δύο μεταγραφές, ρε φίλε, στα guard forward, πάνω, από το πάνω ράφι. Για ποιον Γρηγόνο, μιλάω για Γρηγόνου και Πονίτκα, βέβαια. Δηλαδή, αυτά είναι... τα δύο δεν συγκρούονται λίγο, έτσι. Όχι. Είναι elite players και οι δύο, κυρίως ο Γκριγκόνης, κατά ψέματα, άλλο αν ο Πονίτκα έκανε τα οργία τώρα στο μπάσκετ, εντάξει. Είναι elite players και επιθετικά και αμυντικά. Έχουν αυτή την ισορροπία, είναι two-way players και οι δύο, ρε παιδί μου, Βαρβάτη. Συμφωνώ. Ο Γκριγκόνης μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Γκριγκόνης μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν περίμενε να πάει αλλού. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Συμφωνώ και εγώ. Θυμάσαι πολύ νωρίς. Θυμάσαι ότι. Μπράβο. Αυτό. Πάρα πολύ νωρίς έκλεισε ο Γρηγόνης στον Παναθηναϊκό. Αυτός, αν περίμενε λίγο, σίγουρα θα πήγαινε κάπου ρε. Δηλαδή αυτός, λοιπόν,
Στη Ιταλία-Ισπανία είχε για πλάκα, για πλάκα Ιταλία-Ισπανία. Με σίγουρα περισσότερα λεφτά. Ναι, μελανό σημείο λίγο είναι η παρουσία του, του Ντέρικ Ουίλιαμς. Δηλαδή, τον βλέπω, δεν είναι πολύ στα καλά του, σωματικά και πνευματικά. Πνευματικά ήταν πάντα, θα μου πεις. Ναι, ανισόρροπος. Δεν τον βλέπω πολύ καλά. Και μετά έχουμε Παπαγιάννη και πίσω του Παπαγιάννη τον Μπουντάιτης, ο οποίος είναι 200 κιλά, είναι βαρύς, ναι, αλλά είναι αλλαγή του Παπαγιάννη, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ο Παναθηναϊκός με ένα, να το πω τώρα πώς το νιώθω, με ένα πέμπτο ψηλό, τρίτο σέντερ, δεύτερο power forward, κάτι του τύπου... Κώστα, μπράβο. Ή Αμερικάνο, ξέρεις, με πιο μεγάλο mobility, τέτοια, ξέρεις, motor που λένε. Μπορεί να ήταν και ομάδα που θα χτύπαγε οχτάδα, θα έμπαινε οχτάδα. Γιατί οχτάδα θα χτυπήσει και τώρα, εγώ πιστεύω. Παναθηναϊκός. Και είναι ο λόγος που τον έχω ένα το παιδιά. Ξέρεις τι άκουσα σε ένα ξένο podcast, το οποίο είναι αντικειμενικό, γιατί δεν είναι Έλληνες οι άνθρωποι και θέλω να πω δεν τους μοιάζει. Κάνουν έγκλημα, λέει, οι Παναθηναϊκοί που δεν πήραν τον Χασάν Μάρτιν. Ναι, πιθανά αυτό που σου έλεγα. Ναι. Μπράβο. Τον Μάρτιν άμα τον είχαν. Ναι. Όχι βασικό. Αλλαγή. Και αν μπορούσε να είναι και ο Γκουντάιτης ακόμα πιο πίσω στο rotation, επειδή μου να ξέρει να συμπληρώνει. Θα ήταν τέλειο. Φοβάμαι για τον Γκουντάιτης ότι είναι καμένο χαρτί. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Ρε φίλε, για 8 λεπτά είναι special. Εντάξει, θα το δούμε. Και περιμένουμε να πάρει και 4, έτσι. Χρωστάει μια μεταγραφή, δεν χρωστάει. Ουσιαστικά, εντάξει, εκεί θα δούνε τώρα και τα τι τους Καμπόκλο. Δείτε. Τον Καμπόκλο, λέγανε. Μπρούνο Καμπόκλο, από την Ούλμ. Από την Ούλμ είναι. Θα είναι, όπως λέει και ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου, ο Γιώργος, θα είναι hustle η ομάδα φέτος. Με Ράντονις, Πεδουλάκη, Πονίτκα, Γκριγκόνης, Πάρις Λί, θα πέφτει ο Γόλτερς, θα πέφτει το ξύλο της αρκούδας, φίλε. Εγώ το γουστάρω το Γόλτερς πολύ, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, αν τελειώσαμε... Ο Άντριος λέει προβληματίζει, εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε. Ο Άντριος, μπας και δεν φορέσει πράσινη φανέλα σε επίσημο. Μπορεί, ρε φίλε, εντάξει. Προχωράμε. Τον βλέπω, λοιπόν. Έχω καλή πεποίθηση. Λέγε τώρα, εσύ τον έχεις πού, να το πω εγώ. Το είπα. Δεν το άκουσες. Είπες ότι τον έχεις στο 9. Είπα ότι τον έχω στο 9, οριακά εκτός οχτάδας. Οριακότατα δηλαδή. Όχι. Έχω άλλες ομάδες πιο καλές. Τον έχω στο 12 το Παναθηναϊκό. Χαμηλά. Να σου πω, ειλικρινά τι πιστεύω. Τι φοβάμαι. Ότι δεν θα κάνουν οι Παναθηναϊκοί υπομονή με τον Ράντονιτς. Θα κάνει παρέλαση ο Ράντονιτς αυτό, 25η σίγουρα. Α, καλά, 25 μακριά. Ο Ράντονιτς, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι δεν ταιριάζει με τον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό, βλακία θα πω τώρα, αλλά είναι και Ολυμπιακός και καλά Ερυθρό Αστέρα, μια ζωή κλπ. Μα όχι, ρε. Δεν θα κάνουν υπομονή αυτό. Όχι, αυτό το τελευταίο που είπες, δεν νομίζω ότι το σκέφτονται καν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Σε ποια θέση είμαστε? Είμαστε στη θέση 11. Άλλο ένα νομεράκι και διαλυματάκι σε λίγο. Ναι. Είμαστε στη θέση 11, στην οποία έχουμε τη Μακάμπη στα επίσημα. Ναι. Μια Μακάμπη η οποία δεν θυμίζει την παλιά Μακάμπη, τη μεγάλη, έτσι. Έχουν κάνει εγκλήματα παλιότερα, τα έχουμε πει, με κάτι ψηλούς δεινόσαυρους κλπ. Δεν ξέρω. Όπως έλεγε και ο Αλέφαντος, αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι εγκλήματα. Έτσι. Με Κάτας προπονητή, Μουντρούχο Κάτας, τα κλασικά. Έτσι είναι η μούρη του. Δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Είναι άγευστος τελείως. Είναι άοσμος τελείως. Ναι, ρε μάρε. Γάμισε το. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τη Μακάμπη... Κάνε ένα πρόλογο εσύ. Θα σου πω και εγώ μετά για τη Μακάμπη. Δύο πράγματα. Για τη Μακάμπη δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ρε εσύ. Ούτε τίποτα φοβερές προσθήκες έκανα, πόσο θυμάμαι τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι έχει πάρει η Μακάμπη. Έχει πάρει όλο τον κόσμο, ρε. Τι έχει πάρει. Νομίζω έχει πάρει τις πιο πολλές μεταγραφές. Ναι, αλλά η ποιότητα δεν ξέρω τι κάνει. Μαλάκα, Wade Baldwin, Lorenzo Brown. Εντάξει, θα πω. Hilliard. Καλώς. Austin Hollins. Τίποτα, προχώρα. Jarrell Martin.
Προχώρα. Άλεξ Πόηθρες. Προχώρα. Και Τζος Νίμπο. Στον Πόηθρες και στον Νίμπο την μπάλα ποιος τη δίνει. Ποιος τη δίνει, ο Λορέντζο Μπράου. Ναι, εντάξει, όχι, 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 όχι. Είναι πολύ ατομικά, ποσοτικά, αλλά ποιοτικά, τίποτα σπουδαίο. Τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις να πεις κάτι. Ότι οι μεταγραφές που έχει πάρει είναι πάρα πολλές και ποιοτικές, σαν μονάδες. Ο Κάτας δεν ξέρω αν θα μπορέσει την κάνει ομάδα. Ο Κάτας στο Παναθηναϊκό δεν ήταν κακός πάντως. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπασκετάκι με τον Κάτας. Για όσους θυμούνται. Είχε αρχή, μέση και τέλος τουλάχιστον. Τώρα, αν θα καταφέρει να τους κάνει... Υπάρχει και ένα ολόκληρο σύστημα υπέρ του ο Κάτας. Θέλω να πω, ο Κάτας είναι αγαπητός. Ο Κάτας ναι, είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τώρα της πλάκας, έτσι. Είναι υπαρκτό πρόσωπο στο Ισραήλ ο Κάτας, κακά τα ψέματα. Και θα το σμπρώξουν όσο μπορεί. Τώρα, δεν ξέρω. Ο Νίμπο είναι καλός. Πάρει... Πού είναι ο Σλούκας. Πού είναι ο Σλούκας να του δώσει την μπάλα. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι, ρε. Έχει ο πάρει Πόηθρες τρομερή... επίσης. Έχει πάρει πάρα πολύ καλή... πολύ καλές μεταγραφές και πολλές, αλλά χάνει λίγο στο κομμάτι της συνοχής που έλεγα πριν. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, πες τα νούμερα που την έχουμε βάλει. Τη Μακάμπη, λοιπόν, η οποία είναι στο 11 στα επίσημα, ο Μιχάλης την έχει στο 7, γιατί την Μπράβο. Πιστεύει. Εγώ την πιστεύω. Και εγώ την έχω στο 9, ρε φίλε, και εγώ την χαζοπιστεύω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα βγει στη μία-δύο νίκες τώρα. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ. Τι κοιτάς, έχεις κανένα καλεσμένο. Έχω, αλλά δεν έχουμε. Έχουμε 5 λεπτά να το βάλουμε. Ναι. Μόνο. Ναι. Μόνο και 5 λεπτά. Ναι. Πάμε. Τη Μακάμπη, εγώ, επειδή κάθε χρόνο με διαψεύδει. Είναι και στον δρόμο ο άνθρωπος, οπότε θα είναι πρόβλημα η σύνδεση. Οπότε γι' αυτό θέλω κάθε να. Κάθε χρόνο με διαψεύδει η Μακάμπη και την έχω βάλει ψηλά για να μην πάω άλλο κράξιμο μετά άλλο σκατό. Αν δεν το γνωρίζετε τον κύριο, μέχρι να συνδεθεί, επειδή είναι και στον δρόμο και είναι λίγο ζώρικο. Μάσιμο Μπουλέρι, hello. Do you hear us? Δεν μας έχω γυρίσει στον δρόμο, γι' αυτό σου λέω. 5 λεπτά καλά είναι, θα έχουμε ταλαιπωρία, θα έχουμε ζόρια. Μάσιμο, can you hear us? Hello to everybody. Yeah, here, hey. Actually, it's not so good. Hello, hello. Hi. We know that you are on the road, so we want to thank you for being with us even for a couple of minutes. Tell us where okay, you are thanks. and what you are doing this season. Δεν μας ακούει πολύ καλά. I'm in Limoges. Okay. I'm in Limoges, LNB, and we are traveling from Limoges to Portes to have a game tomorrow. Okay. Ortez Limoges was a big derby in France 20 years ago. it's almost like Olympiacos Panathinaikos. Almost. Okay. Give me your opinion. Or Pauk Ari. Or Pauk Aris. Whatever you like more. Even worse. Give us your opinion about the Italian teams and whatever you want to say in a couple of minutes so we don't hold you because we know that you're in the bus. About national the team or the Italian league? The Euro League teams from yes. Italy. Okay. Milano, for sure... has focused to get into the Final Four again, and I think they have a much bigger chance than last year. I will not be surprised if they will play Final Four again this year. Virtus, I don't think Final Four is for them a real goal, but for sure they have a clear target that they can be the playoff. For me, we'll go around playoff zone. Okay. Do you have any early favorite for the EuroLeague this season? Efes, Real, Barcelona, no, Armani? No, I don't think that Efes will win again this year. I think this year can be Barcelona here. Okay. They go close every year. Every time they finish first at the end of the regular season, then something happens and they don't win. I think that this year will be the right year. Barcelona okay. or Milan.
Okay. Spanish derby. Okay. Okay. Massimo, thank you very much. You have been very kind during our communication by SMS, and you have been very kind today also. Thank you very much. Thanks to you. Thank you. Whenever you want, I'm here. You know how to contact me. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye to everybody. Bye. Bye. Take care. Ciao. 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 Ωραίος, ε. Ήταν βιαστικός. Πάει αποστολή. Πού πάει? Είναι στο λεωφορείο. Πάει αποστολή, ναι. Πάνε λέει. Τι ωραίο ήταν ο Μπουλέρ. Τι ωραίο παίχτη ήταν, ρε φίλε, στην Μπενετών. Ωραίος. Λοιπόν, μου ήρθε ιδέα. Μου ήρθε ιδέα. Δεν έπαιξε ποτέ εκτός Ιταλίας. Όχι. Όχι. Ρίξε την ιδέα. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Και έχει περάσει και τις δύο τις ομάδες. Και από τη Βίρτους Μπολόνια έχει περάσει και από το Μιλάνο. Μου ήρθε μια ιδέα ωραία να τον κάνουμε τέτοιο, ρε. Να κάνουμε μια εκπομπή για την Benetton, ρε φίλε. Ού, έχει ψωμί εκεί. Ένα ωραίο reunion, έχει πολλούς παίχτες. Αν μπορούμε να βρούμε δύο-τρεις. Κύριε Τόνι, μπορείτε να βγείτε στο τηλέφωνο. Λοιπόν. Πάμε σε διαλυματάκι. Διαλυματάκι και είμαστε σε λίγο ξανά μαζί. Έγινε. Ρε επικοινωνιολόγοι μου, που μου είσαστε, βρε. Χώστε τα λίγο, κάντε λιγάκι έτσι να πάρουμε κι εμείς τίποτα. Άντε. Μέρος δεύτερο, καλεσμένος δεύτερος. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Νίκ Άνερ Μέντλεϊ, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες της Ψαγμένη, θα το θυμάστε. Εμείς ως Ψαγμένη το θυμόμαστε και τον φέραμε. Λοιπόν, έχει παίξει σε πολλές ομάδες, πολύ καλός, σκληρός παίκτης, καλός και με τεχνική όμως. Ήταν στο Eurocup, στην πρώτη ομάδα του Eurocup το 12, στη δεύτερη ομάδα του Eurocup το 11, θέλω να πω είναι κανονικός παίκτης. Ήταν στην πρώτη ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος το 11 το παιδί αυτό, έτσι. Βεβαίως. Με Στουντιάντες, Βαλένθια, Μακάμπι μετά, Μάλαγα κλπ. Nick, thank you very much for coming with us. Good morning. Good morning. Well, afternoon. Good afternoon to you guys, right? Yes, yes, yes. Right. My pleasure to chat. Last time we checked on you, you were in France, if I'm not mistaken. Yes. Are you still in France or not? I'm not. I retired. I actually officially retired in May of this past year. Mm-hmm. So now I'm officially in dad life, and I'm in the United States right now. I'm actually visiting my parents up in Maine. Okay. So a new chapter begins in your life. Exactly. Do you regret your decision? I mean, would you like to play again after thinking again about your career or something like that? Or are you? Yeah, I mean, I'll be 39 in 20 days, and you know, really, really grateful. I was able to play 16 years as a pro, so I'm really, more than anything, my emotion is just grateful I was able to play for that long. You know, the last, you know, after you get over 34, every year is, you know, you're just like this for your health, you know, and obviously as you get a little bit older, your body starts to go on the downward trajectory. And I put a lot of time and energy and discipline into my diet and my training to have as long of a career as I possibly could. Had a lot of, you know, great mentors as former players that I played with during my career. And one of the things that they always said to me was, you know, play as long as you possibly can. You know, you always have time to do things, you know, after basketball, but there's only one chance to, you know, play basketball in your life. And so I wanted to, you know, play as long as I can. And to your question, yeah, I mean, of course, I'm, you know, it's bittersweet to finish my career, you know, obviously loving the game and having it be a big part of my life. But, you know, I have a 3-year-old little girl. You know, I've done quite a bit of investment in the United States with some businesses off the court. So I'm excited to start the next chapter, and we'll obviously miss the game, but, you know, I just feel really, really grateful and really blessed that I was able to have the type of career and the length that I had. Okay. Let me translate. Λοιπόν, έχει τελειώσει την καριέρα του το Μάιο, ήταν στη Γαλλία και τελείωσε εκεί, στα 38 του. Πλέον είναι με το παιδάκι του, με την οικογένειά του στην Αμερική. Ναι, μεν στεναχωριέται που δεν παίζει, αλλά είναι χαρούμενος που είχε μια 16ετή καριέρα, η οποία καριέρα βέβαια του έδωσε και τα χρήματα τα οποία τα έχετε επενδύσει και λοιπά τώρα, αλλά του έδωσε βέβαια και το πρέπει της δίαιτας, της διατροφής, το οποίο πλέον δεν έχει όπως λέει, και κοιτάζει πλέον να χαρεί την οικογένειά του, όπως είναι και το λογικό.
Tell me about the EuroLeague this season. I know that you are in the States now, but you remember the teams from last season, so I guess you... Do you know the teams, the rosters, the transactions maybe? Yeah, yeah, for sure. I mean, I still follow the EuroLeague. Do you have any early favorites for the season? Yeah, I mean, you know, I'm looking at the rosters, you know, I'm a little biased with, you know, I played at Monaco, mm-hmm. And have really good relationship with Alexi, the GM there. Mm-hmm. You know, and had a great experience playing there. And this was as Monaco, you know, was just starting the trajectory. It was the first year that we played an international competition. We went to the Final Four in the Champions League. And so I've been following Monaco really closely as sort of like my home team. I guess you could say like I'm a fan of Monaco. And so I'm obviously going to be... KD. You and KD. Yeah, exactly. So I'll be following Monaco and rooting for them, but there's some really other good rosters. I mean, you know, you look at Asvel, I think they're, you know, they're a sleeper. I don't know if they're considered a favorite, but they have a really talented roster. You know, Efes obviously being the defending champs is, you know, they've been tough until somebody takes it away from them. A former teammate of mine, Brandon Davies, is playing in Monaco in Milan. I think they're going to have a tough roster. You know, and then obviously you've got the Barcelonas, the Madrids, the Cheskas, the Fenerbahces, the big boys who pay the cost to be the boss and always have really strong rosters. So it's open, man. And I'm just so excited to see the development of the EuroLeague and the talent. I mean, every year these teams get stronger, you know, from top to bottom, there's more parity. So I think it's going to be another exciting year. And I don't know if there's a clear favorite. You guys would have to tell me what you guys think, you know, but I think it's going to be tough. If I had to pick an early favorite, you know, I think Monaco is going to be tough. You know, I think they got scoring. They're going to defend, you know, and I think Asvel is going to be really tough, like I said. So those would be kind of my two maybe sleepers that nobody else is considering a favorite. But I think those might be some teams nobody wants to play late in the season. Okay. Το αρέσει πάρα πολύ η Μονακό, στην οποία και έπαιξε όταν ξεκινούσε η Μονακό να υπάρχει σαν όνομα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Το αρέσει και η Βιλερμπάν. Είχε και τον Μπράντον Ντέιβις, ο οποίος ήταν συμπαίχτης του κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Μαζί βρεθήκανε και είναι στο Μιλάνο. Και γενικά, βέβαια, υπάρχουν και οι κλασικά μεγάλες ομάδες. Η Φενέρ, η Εφές, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ κλπ. Λοιπόν, δεν το Μονακό φορσούρ. Monaco for sure is a dark horse, but do you know anything about the Greek teams, Olympiakos, Panathinaikos? Yeah, I haven't really seen too much of their roster. You know, it seems like the budgets, you guys correct me if I'm wrong, have been smaller than the past. You know, you know Olympiakos and Panathinaikos, when I was playing, you know, had a really, really strong budget, you know, and I think now with EuroLeague, and that's one of the things that, you know, is still a factor without a salary cap, which they obviously they have in the NBA, is, you know, look, if you have a $30 million budget and you're playing against teams that have four or five, you know, in Monaco, the EuroLeague, Monaco has 11, if I am right. So who's the highest budget now? Is it, what is it, 25? Is it, you know, Fenerbahce, Cesco? Is it, you know, is it still like that 20, 25? Because when I played, that was like where the range was of the biggest budgets. Barcelona, you know, has something. High budget when I was playing. Barcelona has something like 20, and Efes, Fenerbahce also. CSKA are not in the EuroLeague this season because of the war in Ukraine. That's right. But right. I think Barcelona, Real, and Efes are the richest clubs. Right. And of course, Armani Milano. Milano is also. Right. Always. So, I mean, I think that's a factor, you know, and you know, for Olympiakos and Panathinaikos, with it's such a rich history and such a great culture of basketball that, you know, these teams, you know, when I used to come to Greece and play against Panathinaikos and Olympiakos, you know, the home court advantage, because the fans are so passionate, you know, they're always going to be, you know, a tough team to beat. And I think that, you know, playoff teams, you know, I'm not as familiar with what their roster looks like this year, but like I mentioned, I would imagine that it's part of this is just a budget thing, where the budgets traditionally for those clubs were, you know, competing with some of those top budgets. Yes. But correct me if I'm wrong, is Olympiakos, Panathinaikos now in the 5 to 8 range, somewhere like in that type of budget? Olympiakos budget wise is something like top 8. Yes. Right. Panathinaikos is even lower.
Right. Maybe so 12, 13. Yeah, so I think it's going to be a matter of just getting efficiency out of the players and having the right roster. Because, you know, again, I think that you really, it's still a league where you pay the cost to be the boss. I mean, yeah. The teams with the biggest budgets, you know, have an advantage. But, you know, maybe it'll be an interesting thing. You know, Olympiacos and Panathinaikos have always been historically favorites. So, you know, now kind of being maybe a bit of an underdog is a great opportunity to make noise and, you know, make a big impact and have a great year. Okay. Nick, thank you very much. You have been very helpful. Enjoy life with your family now and with no basketball to be in the way. And stay safe, and we will be in contact to make any other shows, maybe a Malaga reunion or something like that. Sounds great. Well, it's really great talking to you guys, and I appreciate chatting. And anytime you guys want to chat, let me know. Thank you. Stay safe. Awesome. Bye. Take care, guys. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Είπε, είχαμε έναν Ιταλό και έναν Γάλλο εντός εισαγωγικών μαζί μας. Καλά, όχι. Γάλλος, Ισπανός, Καζακστανός. Αστάλα δύο χρόνια. Δεν λέω την καριέρα. Φιλογάλλο. Α, Φιλογάλλο. Φιλογάλλο, ναι. Πιο σωστό. Οπότε, τι σου είπε. Ο ένας σου είπε θα έχουμε την Μιλάνο και την Βίρτους. Ναι, ο άλλος σου είπε θα έχουμε την Ασβέλ και το Μονακό. Εντάξει. Ευγενέστατος ο Κάντερ Μέντλι. Ωραίος. Ωραίος. Πολύ καλός, φίλε. Και πολύ καλός παίκτης. Δυνατός και τεχνίτης. Αριστερόχειρας, νομίζω ήταν, έτσι. Ήταν παίκτης ρολίστας πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό και είχε πάντα δουλειά. Και εύκολα δουλειά. Θέλω να πω. Δεν ήταν ότι έτρεξε τίποτα κίνες. Και από ό,τι τον είδαμε και τώρα, ευγενέστατος τύπος και ωραίος άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, επανερχόμαστε, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στις 10 καλύτερες ομάδες σύμφωνα με τους. Τώρα ο κόσμος παρακάλαγε να φύγει. Αυτός να μιλήσουμε εμείς, έτσι. Έτσι, έτσι. Σμαλάκας είστε. Λοιπόν, στο 10 οι ξένοι, πρέπει οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές. Μπράβο. Οι ξένοι έχουν την Παρτίζαν. Μια Παρτίζαν η οποία, αν θες να μιλήσω εγώ, επειδή την έχω και πιο, ξέρεις, πιο ντόπια, ας πούμε, με ο Μπράντοβιτς, με μια κακή χρονιά πέρυσι, κακά τα ψέματα, γιατί οι άνθρωποι πήγανε χάλια και στο Eurocup. Αποκλειστήκαν μέσα στο Βελιγράδι από τη φοβερή Bursaspor. Mm-hmm. Από το πουθενά. Του Χόλαντ που λέγαμε και πριν. Του Χόλαντ, του Άντριου του Παναθηναϊκού και άλλων διαφόρων. Oh, ναι. Λοιπόν, στην Αδριατική χάσαν τον Ερυθρό Αστέρα. Σε πέμπτο μάτς, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ουσιαστικά, εντάξει, ναι, ήταν μια νέα ομάδα, αλλά είχαν το budget για να πάρουν κάτι. Δεν πήραν τίποτα. Στο τέλος τσακωθήκαν. Συγγνώμη, δώσανε διαβατήριο σέρβικο στον Πάντερ, κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ναι. Ο Πάντερ νομίζω έχει σέρβικο διαβατήριο και πλέον έχουν κρατήσει Πάντερ, Λεντέι, Σμάιλακιτς, Γιαμαντάρ, ο οποίος αναμένεται να απασχολήσει γενικότερα και στο μέλλον, γιατί είναι καλό παιχτάκι. Δεν έχουν γκάρντρε. Θα παίξει ο Μπράντοβιτς ο ίδιος, μου φαίνεται, στο τέλος. Δεν έχουν. Έχει μόνο το Μαντάρ. Ο Έξουμ είναι εκεί, Ο Έξουμ είναι εκεί. Έχει φάει πάρα πολλά κεμπάπ. Πάρα πολλά κεμπάπ που έπαιξε. Α, ναι. Πάρα πολλά κεμπάπ. Έχει ευχαριστεί τη ζωή στο Βελιγράδι. Λεσόρ πήρε. Είχε και πέρυσι λεσόρ στο τέλος. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε και το Βούξεβιτς. Δεν ξέρω αν παίρνει λεπτά ο Βούξεβιτς. Λοιπόν, θα υπάρξει βεβαίως. Θα υπάρξει και Τρίσταν Βούξεβιτς στην εξίσωση. Και βεβαίως αυτό που περιμένετε πιθανότατα να σχολιάσουμε από την ομάδα είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος έχει μια κάποια πτωτική πορεία ίσως στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός δεν του τέριαξε ποτέ, κατά τα ψέματα. Όχι, εδώ τον αδικείς τώρα, γιατί την πρώτη χρονιά που πήγε ήταν καταπληκτικός, ρε φίλε. Κάτι σαραντάρες είχε βάλει μόνος του στο ΆΚΑ και κάτι τέτοια. Δεν μιλάω για μόνο Παπαπέτρου, ναι, εντάξει, ναι. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά στο ρόλο του ηγέτη. Στο ρόλο του ηγέτη. Στον κακό Παναθηναϊκό, αλλά στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Δηλαδή, ας μην τώρα, μην τα γαμάμε όλα, μην τα σουπεδώνουμε όλα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ δέχομαι ότι ανταποκρίθηκε στο ρόλο του ηγέτη. Εγώ τον Παπαπέτρο τον έχω πάντα στο μυαλό μου, παιχτικά, όχι σαν μυαλό, κάπου στο Παπα-Νικολάου. Με τον Παπα-Νικολάου είναι πιο καλός όμως. Και ουσιαστικά ο Παπαπέτρου είναι σαν ο Παπα-Νικολάου είναι πιο καλός, γιατί είναι γρανάζι μιας μηχανής. Έτσι, μπράβο. Ο Παπα-Πέτρου, εγώ το... Δεν μπορεί χωρίς να είναι γρανάζι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί χωρίς να είναι γρανάζι. Πρέπει είναι και small forward, δε φίλε. Είναι και small forward. Δηλαδή,
Ο Κάλινγκιτς μόνος του, τι σου κάνει δηλαδή, πώς τον έτονε τον άλλο να μωρέ, έλα, τον παιχταρά που έχει η Μπάγερ μωρέ, τον καλύτερο. Ο Λούτσιτς. Ο Λούτσιτς. Ο Λούτσιτς μόνος του, τι μπορεί να σου κάνει, δηλαδή δεν είναι ούτε γκάρντι. Άρα ουσιαστικά συμφωνούμε ότι δεν είναι ηγέτες. Όμως χρήστηκε τέτοιος και ως ένα βαθμό το κατάφερε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός, παιδί μου. Δεν ξέρω. Εγώ λέω όχι. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε, προφανώς, τα λέμε, αλλά ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Πέτρου, ο Λούτσιτς, ο Κάλινης, φέρω αυτά τα παραδείγματα, δεν νομίζω να ακούγουν ποτέ. Ο Κάλινης, πέρυσι ρε, ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, τι έκανε, τι το τρομερό έκανες. Τίποτα. Μα είναι οι θέσεις λοιπόν τέτοιες. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, δεν ξέρω. Περίμενε, ο Κλάιμπερ, θα μου πεις τώρα, μιλάμε για μήλα και μιλάμε και για πατάτες. Ο Κλάιμπερ δεν είναι τριάρι. Ας πούμε ότι είναι, ναι. Δεν είναι σούπερστάρ, δεν είναι ηγετικός. Άρα ουσιαστικά είναι θέμα κλάσης. Τριάρια ευρωπαϊκά όντως δεν υπάρχουν. Τι να σου πω, Θανάση. Εντάξει, μια χαρά πέφτει ο Παπαπέτρου. Έφαγε το κράξιμο της αρκούδας και εγώ τον έκραζα. Δηλαδή, βάλε ένα, ας πούμε. Δηλαδή, με τους Τσέχους τα έσπασες. Με τους άλλους, πώς λένε, με τους Γερμανούς τα σπάσαμε όλοι. Είναι αδικημένος ο Παπαπέτρου. Απλά... Είναι αδικημένος, αυτό λέω, είναι. Είναι αδικημένος όμως από την όλη κατάσταση με την έννοια ότι αυτοί του ζητήσαν να είναι ηγέτης. Αυτός προσπάθησε να είναι ηγέτης γιατί είναι καλός παίκτης και καλό παιδί. Θέλω να πω, δεν είναι κολόμπορο να πει τι με χρήσατε ηγέτη. Στα παπάρια μου. Δεν πάει έτσι. Όχι, ρε. Προσπάθησε να είναι, ηγέτης, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι ηγέτης. Τέλειωσε. Ωραία. Λοιπόν, τον Παναθηναϊκό, θες να πεις ή να πω. Και ωραία, Παναθηναϊκό δεν είπαμε. Ναι, αλλά πού τον έχουμε. Εσύ τον έχεις στο 9. Το είπαμε αυτό 100 φορές. Εγώ τον έχω ένα τον Παναθηναϊκό. Εσύ τον έχεις 11ο. 12ο τον έχω τον Παναθηναϊκό. 12ο, κάτσε, περίμενε. Για την Παρτιζάν δεν μιλάγαμε τώρα. Παρτιζάν. Την Παρτιζάν, εγώ την έχω. Τι Παναθηναϊκό. Χάζεσαι, συγγνώμη, Διάλειμμα, συγγνώμη. Τι Παναθηναϊκό. Επειδή είπαμε για τον Παπαπέτη στο Παναθηναϊκό, τώρα είπαμε Παναθηναϊκό. Sorry, Ξεχάστε ότι είδατε τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Είδες τον Κάνερ Μέτλι μπροστά σου και τρελάθηκες. Αρρώστησα, ξέρεις ότι αρρωσταίνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, Παρτιζάν 13η εγώ. Εσύ την έχεις 8η. Χαντάκομαι την Παρτιζάν. Εγώ 8η την έχω. Θα μπει 8η Παρτιζάν. Θα έχει έδρα η οποία θα είναι του θανατά, γιατί περιμένουν να μπουν Ευρωλίγα εδώ και χρόνια. Αλλά έχω, γιατί γούνα σου έχω οράματα. Προχώρα παρακάτω. Εδώ, έχω δει μια αστιότητα εδώ πέρα. Προχώρα, προχωράμε, τα πούμε. Ωραία, Βαρινά μου. Εντάξει. Λοιπόν. Η Παρτιζάν δεν έχει γκάρντ. Έχει ρεση. Απλά είναι τραυματίες αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ο Αβράμοβιτς. Ο Πάντα. Παίξει άσο ο Πάντα ρεση. Παίξει άσο ο Πάντα σιγά. Προχωράμε. Ο Γιάν Μαντάρ πάντως που είπες όντως θα πάρει χρόνο και ρόλο καλό. Και είναι και καλός παίχτης. Απλά είναι πιτσιρίκι πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Συγγνώμη για τον Παναθηναϊκό που σας μπέρδεψε. Το θέμα. Ο Μπράντοβιτς θα γίνει viral πολλές φορές φέτος. Πώς το βλέπεις, ή θα είναι ήρεμο. Όχι, όχι, έχει ηρεμήσιμο. Έχει ηρεμήσει. Ναι, ναι. Ο Μπράντοβιτς γινόταν όργια στο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Όχι διαιτητικά. Σκοτωνόντουσαν στις εξέδρες. Πετάγανε ο ένας τον άλλο. Πατάτες με ξηράφι, τι πετάγανε. Ο Μπράντοβιτς δεν βαριέσαι κανεί. 9 ο μήνας. 9 ο μήνας και 15 Ευρωλίγκες που έχει πάρει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, στο 9 των μεγάλων, όπως λέμε πάντα, είναι η Βίρτους. Ναι. Νεοφώτιστη εντός εισαγωγικών, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα διαχρονικά. Και ποιότητα, έχει ποιότητα. Η ομάδα έχει ποιότητα. Επίσης νομίζω νοσίλιγο στα γκάρτ. Ας μιλήσω εγώ. Λοιπόν, έχει Θεόντοσης, τον Πατσόλα Παϊόλα, όπως λέγεται, τον Παϊόλα. Το Χάκετ, το Μάνιον, η μεγάλη μεταγραφή για μένα είναι ο Λούντμπεργκ. Αυτός είναι η μεγάλη μεταγραφή. Η Φελούντμπεργκ από Τσέσεκα. Πολύ καλός παίκτης. Όχι από Τσέσεκα, φίλε, από το NBA. Α, είχε πάει, ναι, μετά την Τσέσεκα πήγε στο NBA. Ναι, σωστά. Περίμενε τώρα. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Ο Λούντμπεργκ, όπως διάολο λέγεται, ένας παίκτης ο οποίος έκανε τον Bumpy στην Τσέσεκα. Θα συνέχισε στην Ευρωλίγα κάπου. Ήταν δεδομένο, δεν τίθεται θέμα. Ναι. Αλλά φίλε, όταν έχεις κάνει το βήμα απέναντι. Έχεις πάει. Έχεις μπει στο ίδιο παρκέ. Έχεις ντριμπλάρει μαζί με τον Chris Paul. Έχεις ανασάνει τον ίδιο αέρα με τον Chris Paul. Φίλε, ανεβαίνεις επίπεδο. Τελείωσε. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Την καταθέτω. Και ουσιαστικά, θα είναι άλλος άνθρωπος. Θα είναι άλλος άνθρωπος ουσιαστικά, θες να πεις έτσι. Θα είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Σε αλλάζει. Πήγε στους Suns. Πήγε σε φιναλίστε του NBA. Πριν δύο χρόνια, ανάσανε τον ίδιο αέρα με τον Chris Paul, το ξαναλέω. Είναι τον Booker, τον έναν, τον άλλον. Έπαιξε και σε παιχνίδι, άσχετο αυτό. Και να μην έπαιζε το ίδιο, θα έλεγα. Αυτό σε αλλάζει.
Σε αλλάζει όσον αφορά το mentality φυσικά, έτσι, όχι ότι έμαθε μπάσκετ, έτσι. Αλλά το mentality αλλάζει. Τον έκανε νικητή, καταλαβαίνω. Ωραία, θα παίξει αντίπαλο με τον Σλούκα. Αλλιώς θα τον κοίταγε τον Σλούκα πέρυσι, αλλιώς τον κοιτάει φέτος. Γιατί έχει δει και άλλα πράγματα στη ζωή του πλέον, σωστό. Εννοείται. Με τεράστιο τορνίκε εγγέλια, ο οποίος ήταν ο άτυχος, ένας από τους άτυχους του. Πόσο μένει ο αυτό. Μπάσκετ. Όχι, δεν ξέρω, θα μείνει κι άλλο, θα μείνει κι άλλο. Γενικότερα αυτοί έχουν. Πήραν και έχουν και Νίκο Μάνιον, έτσι. Το είπα. Λοιπόν, τι λες, θα το πω εγώ. Πες και τη μεταγραφή την άλλη την καλή. Για ποιον, κολλάω, ποιον θες να πεις. Ο Τζελέγε. Ναι ρε φίλε, πήρανε Σέμιο Τζελέγε οι άλλοι. Έχουν το μεταξύ Χάκετ, Μπελινέλη, έχουν κάτι γεροντοκαλούς. Έχουν Τζόρνταν Μίκι ρε φίλε. Μίκι, πώς το λένε. Μίκι, Μάους. Μπακό. Το βέλεγο το ψηλό. Μπακό ψηλός. Σκαριόλο προπονητή. Βεβαίως. Ο Μπελινέλη, άμα αρχίσει και χώνει, ξέρεις, να σταματάει. Δηλαδή στην Ευρωλίγκα αυτή είναι. Χώνει όμως, φίλε, σπανίως πλέον. Εντάξει. Και λογικό είναι εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι το κράξιμο που θες να μου κάνεις. Δεν νομίζω να είναι αυτό το κράξιμο. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εσύ την έχεις 10η και εγώ την έχω 10η. Οπότε ουσιαστικά δεν είναι καλά κράξιμο. Αυτή την έχουν 9η. Όχι, κάπου εκεί. Την έχουμε εκτός. Είδες όμως, είναι η πρώτη μεγάλη αμφιβολία μου, η Virtus. Αραδιάσαμε γαλαξία superstar. Ναι. Με Σκαριόλο όμως το προπονητή, δηλαδή, εντάξει. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Άρα. Τι, οχτάδα λες. Δεν ξέρω. Όχι, εγώ. Είναι ο πρώτος αστερίσκος μου αυτός. Ρε παιδί μου, βλέποντας εγώ την οχτάδα μου, γιατί μετά μπήκε ο Μπουλέρη και δεν το ολοκλήρωσα, άνετα θα μπορούσε να είναι η Virtus θέση της Maccabi. Έτσι. Η Maccabi, εγώ την έχω τη Maccabi μέσα και την έχω, όπως είπαμε και πριν, 7η, το ξαναλέω, γιατί κάθε χρόνο θα το λέω μέχρι να το πετύχω κάποια στιγμή. Δεν μπορεί, η Maccabi θα επανέλθει, φίλε, θα μπει κάποια στιγμή την οχτάδα, έκανε καλές κινήσεις, μπορεί να είναι η ώρα της φέτος. Κανονικά η Virtus είναι, εννοείται στα χαρτιά, ανώτερο το ρόστερ της Maccabi. Αλλά εγώ έβαλα τη Maccabi. Προχωρώ και λέω το εξής. Στο νούμερο 8, η επίσημη ιστοσελίδα έχει την Bayern. Λοιπόν, άκουσα η Bayern, η οποία ωραία, η Bayern, η οποία είναι προφανώς η ομάδα του μεγαλύτερου προπονητή στο γαλαξία. Ναι, όλων των εποχών. Του γίγαντα Τρινκέρι. Έχουν πάρει κάποιους παίχτες, οι οποίοι είναι ρίσκα, αλλά εμένα μου αρέσουν και οι τρεις. Παίχτες NBA, G League κλπ. Κάσιους Γουίνστον, που θυμάστε όσοι μας παρακολουθείτε φανατικά πόσο καλά λόγια έχουμε πει για Κάσιους Γουίνστον από τότε που ήταν στο Michigan State με τον Tom Izzo, Φρέντι Γκιλέσπι και η Ζακ Μπόγκα, που ουσιαστικά ταξιδιωτική είναι και Γερμανός. Ξέρεις. Ναι. Και από εκεί πέρα δεν έχουν διώξει πάρα πολύ κόσμο. Ρε φίλε, εμένα με ψήνουν, θα πω και τη θέση. Αλλά εμένα με ψήνουν αυτό. Να σου πω γιατί, άκουσα, εγώ αυτό ήθελα να πω το εξής, ότι έχω δει αρκετά power rankings και κάτι forum, έχω διαβάσει κάτι τέτοια. Την Bayern την έχουν όλοι οι φίλε 6η, 5η, 7η. Ίσως οι πιο απεσιόδοξοι την έχουν 8η. Δηλαδή είναι σίγουρα 8η και ίσως και με πλεονέκτημα γέδρας, ας πούμε. Μάλλον, εντάξει, προφανώς είναι καλή ομάδα, μάλλον είστε όλοι επηρεασμένοι του προμπάσκετ, παιδιά. Δηλαδή, εγώ έτσι βλέπω. Δηλαδή, Γιάρα μας που έβγαλε μάτια. Όμπστ. Εντάξει. Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος εντάξει δεν έβγαλε μάτια, αλλά έπαιξε καλά το παιδί. Θέλω να πω. Τεράστιο. Μεγάλο αμυντικό. Ρε φίλε. Όχι τόσο καλά. Να πούμε τι σημαίνει το όχι τόσο καλά. Και να πάμε και παρακάτω στην τελική. Την Bayern City έχει 10η. Και εγώ την έχω 7η. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Μπορεί να πέσει πολύ κράξιμο. Τι λες, μαλάκα, τι 10η, ας πούμε. Όχι, σιγά σιγά μην παίξει κράξιμο. Την έβαλες πρώτη ή 10η. Τον έχω τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο όλων των εποχών. Το 7 με το 10, το 7 με το 10 είναι αντικειμενικά πόσες νίκες. Να είναι 2-3 σε ορίζοντα 34 αγώνων. Είναι τόσο φοβερή απόκληση. Δεν είναι.
Μιλάμε και για τύχη, μιλάμε και για έναν κορονοϊό στην τύχη, τα λέω αυτά τώρα. Μιλάμε για μια κατάσταση φοβερών τραυματισμών, ατυχίας ενός δύο μηνών, οι οποίοι μπορεί να πετύχουν εσένα ή τον αντίπαλό σου Άρα αυτά όλα, το 7 με το 10 δεν είναι κάτι. Hunter, εντάξει, μια χαρά, το ένα το άλλο τίμιος μαχητής, ένα χρόνο πιο μεγάλος από πέρυσι. Πόσο είναι, 37, πόσο είναι, 52. Ο 49 χρόνος, το θέλω, Hunter. Ναι, τώρα κοίτα. Ο Λούσιτς μαζί με τον Μπόγκα στα χαρτιά, τσίψερ δεν λέω, ο άνθρωπος ήταν εκτός ένα χρόνο, δεν τον αναφέρω. Στα χαρτιά, δεν ξέρω αν θα παίξει κιόλας. Στα χαρτιά είναι τρομερά τα forward. Τώρα, θα συνεχίσει ο Όμπστ να είναι Ρέι Άλεν. Άμα συνεχίσει ο Όμπστ να είναι Ρέι Άλεν, ρε φίλε, εντάξει, τι να πω. Με το μουστάκι του. Λοιπόν, προχωρώ. Τα είπαμε, διαφωνούμε. Ξαναλέω ότι η διαφωνία μας δεν είναι τόσο συγκλονιστική. Όχι, το κράξιμο το δικό μου ήταν σε φάση όχι 7-10 που λες εσύ. Ότι ρε μαλάκα δεν θα μπει play-off η Bayern. Όχι, δεν είναι τόσο προφανές. Λοιπόν, στο 7 ο κόσμος έχει, ο κόσμος, οι διάφοροι, έχουν τη Φενέρ. Και τη Φενέρ, θες να μιλήσεις, είναι σειρά σου θεωρητικά. Φύγανε πολύ, ήρθανε πολύ, έκανε το μεγαλύτερο rebuild η Φενέρ ουσιαστικά, έτσι. Κάποιοι λένε, σωστό για μένα, σωστό, δηλαδή δεν είναι... Ότι η Φενέρμπαχτσε έκανε την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, εννοώντας τον Ιτούδη, βέβαια. Αχα. Από τους διαθέσιμους... Προπονητές, ναι, σίγουρα. Νιώθω ότι το 7, πόσο την έχουν αυτοί, είπες? 7. Ναι, αισθάνομαι ότι είναι λίγο χαμηλά το 7. Δεν είμαι κι εγώ τόσο πολύ ψημένος. Την νιώθω λίγο αργή. Την νιώθω λίγο βαριά την ομάδα. Είναι λίγο παλιακή ομάδα. Ναι. Καλάθης και Μπιέλιτσα, που είναι μεταναφές τώρα top παιχτών, ας πούμε, και οι δύο, είναι λίγο βαργοί παίχτες, βαρύς, πώς το λένε. Ο Καλάθης δεν είναι ο Καλάθης, ο προπενταετίας. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε Καλάθη, και είναι το μεγάλο μας λάθος αυτό. Στο Ευρωμπάσκετ λέγαμε έχουμε Σλούκα Καλάθη. Ο Καλάθης δεν είναι ο Καλάθης ο γνωστός. Τα λέγαμε και για τον Γόλτερ νωρίτερα. Συμφωνούμε ότι ο Καλάθης δεν είναι ο Καλάθης που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Δεδομένο. Να πω τώρα κάτι άλλο όμως. Βλέπω ότι βαραίνουν τα πόδια του. Κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι που έγινε viral προχθές που τον αφήσαν οι αντίπαλοι στα 4 μέτρα να σουτάρει μόνος του, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το είδες. Εντάξει, το σουτ δεν το έχει, αλλά τον βλέπω ότι έχουν αργά και τα πόδια του, έχουν βαρύνει τα πόδια του. Δυσκολεύεται και σε assist, ρε φίλε, πλέον. Δηλαδή δεν μοιράζει 10, 12, 9, πάρε. Το βλέπεις αυτό το πράγμα? Αφενός, σαφέστατα ναι, το βλέπω. Αφετέρου, εγώ, Μιχάλη, είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος για τον Μπιέλιτσα. Ναι, και αυτό. Πάρα πολύ. Ο Μπιέλιτσα, έχω την εντύπωση ότι έχει βαρθεί το μπάσκετ. Στο λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Ο Ιτούδης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να του το ξαναζωντανέψει αυτό το πράγμα, βέβαια. Λογικά ναι. Πάντως έχουν πάρει και τον Γουίλμπεκιν, έχουν πάρει τον Γκάρσεν Έντουαρτς, πολύ σημαντική μεταγραφή αν πιάσει. Εκεί τώρα το γοντούλι των Boston Celtics. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει γκάζι, να δώσει ρυθμό στο αργό που πάει ο Καλάθης, το ξέρεις, το πιο παλιακό που λέγαμε. Έχω εμπιστοσύνη στον Ιτούδη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι έχει εμπιστοσύνη στον Ιτούδη σε ένα τουρνουά 15 ημερών όπως είναι το Ευρωμπάσκετ. Εδώ τον έχει για 9 χρονιά, βέβαιος. 9 χρονιά τον Ιτούδη τώρα. Θα λέμε τώρα μαλακή. Έτσι. Λοιπόν, ο Μιχάλης τη Φενέρ την έχει πέμπτη. Εγώ πέντε την έχω τρίτη. Ναι. Κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν ξέρω γιατί τρίτη θέση. Πάντως με ψήνει πολύ να δω τη Φενέρ φέτος για το δίδυμο Γουίλμπεκιν-Έντουαρτς. Λογικά θα είναι πολύ σόου αυτό. Τώρα τι θα γίνει, αν θα δέσει όλο αυτό, θα το δούμε. Προχωρούμε. Υπάρχει τον τρομερό Μότλεϊ. Ρε φίλε, έχουν την παιχτάρα από την Κουμπάν, ρε εσύ. Τον Τζόναθαν Μότλεϊ, ρε εσύ. Ο οποίος είναι πολύ μεγάλος παίχτης.
Αυτός δεν ξέρω πώς έκανε, γιατί έκανε καλή δουλειά και στην Κουμπάν πριν αρχίσει ο πόλεμος και φύγουν. Υπέγραψε νωρίς. Τον πήρανε πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά. Τον πήρανε πάρα πολύ νωρίς. Είναι εκπληκτική μεταγραφή. Το παιδί αυτό θα το δείτε. Ξέρω ότι λογικά οι περισσότεροι δεν έχετε και πάρα, πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση με το EuroCup που έπαιζε η Κουμπάν. Πάντως, και ειδικά θέλω να πω και το τέλος του EuroCup, την Κουμπάν την απέκλεισαν, έτσι. Θα δείτε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα από τον Τζόναθαν Μότλι. Πάρα πολύ σπουδαία. Μπράβο, μπράβο που το θυμήθηκες. Μπράβο. Λοιπόν. Πάμε για ένα διαλυματάκι να βάλουμε ένα νερό. Κάνε διάλειμμα. Κάνε διάλειμμα ελεύθερα. Okay. Προχωράμε. Κάνουμε το διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι να πούμε ποια θέση έχουμε μείνει. Με τις 6 πρώτες. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, πάμε. Μέρος τρίτο και μακρύτερο. Λοιπόν, στο νούμερο 6, αφού ξεπετάξαμε τη Φενέρ, η οποία στα επίσημα είναι 7η, ο Μιχάλης την έχει 5η και εγώ 3η, στο νούμερο 6 είναι μια από τις πιο πολύ συζητημένες ομάδες και μια ομάδα η οποία χάρισε ουσιαστικά μαζί με τον Ολυμπιακό το highlight της σεζόν πέρυσι και μιλάω για ολόκληρη τη σειρά Ολυμπιακός Μονακό. Συμφωνείς πρώτα-πρώτα ότι τη Μονακό την έχουμε στο μυαλό μας ως το highlight της σεζόν πάνω από το Final Four? Εύκολα. Πολύ εύκολα. Τι μεγάλη σειρά ήταν αυτή. Τι και ιστορική εδώ, σειρά ήταν αυτή. Και εδώ, ναι ρε φίλε, ιστορική όπως το πες. Και εδώ θα συμφωνήσω εγώ στα περισσότερα που είπε αυτός πιο πολύ για έτσι, συναισθηματικούς λόγους. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κάνερ Μέντλι πριν που είπε, σε ό,τι είπε. Βλέπω αυτό το πράγμα ότι ανεβαίνει συνέχεια και έχει και μέλλον. Σε αντίθεση με σένα που τώρα είναι το κράξιμο. Και ξεκινάς εσύ αφού είπα εγώ τη Φενέρ. Ωραία, λοιπόν. Το κράξιμο θα έρθει, μπορεί και να έχεις δίκιο, υπάρχουν πολύ καλά λόγια για τη Μονακό. Η Μονακό κράτησε τον James, κράτησε τον Donta Hall, που τον κράτησε πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά, αν θυμάστε. Πληρώνοντάς τον. Αλφα Διαλό, επίσης πληρώνοντάς τον. Πήρε ο Κόμπο, όπως τον λένε από την ASVEL. Πήρε Jordan Lloyd, βέβαια, Zenit και πού αλλού τέλειωσε τη χρονιά, δεν θυμάμαι. John Brown, ο Γιαλάκιας, από την Unix. Μοερμάν από την Εφές, ο οποίος, εντάξει, ουσιαστικά βέβαια θέλω να πω δεν είναι τώρα ο Μοερμάν ο παλιός. Όχι, δεν είναι, συμφωνώ. Και έφυγε ο Μπέικον που πήγε στους Lakers, παρακαλώ. Ναι. Και ο Άντζουσιτς. Και ο Ντανίλο Άντζουσιτς πήγε στην Παρτίζαν. Και ο Πάρις Λί βέβαια που πήγε στην Παρτίζαν. Ναι. Και ο Βέστερμαν. Εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. Εγώ θα πω το εξής. Προειδέας ο Μιχάλης ότι την έχω χαμηλά και θα πω που την έχω. Θεωρώ ότι ο προπονητής δεν είναι ικανός. Ο Μπράδοβιτς δηλαδή έμεινε γιατί ουσιαστικά είχαν κάνει αυτή καλό ξεκίνημα με τον Μίτροβιτς. Τον οποίο το συμπαθώ σαν προπονητή. Ο Μπράδοβιτς δεν είναι τίποτα σπουδαίο για μένα. Είναι εκεί γιατί είναι όνομα, υπήρξε παίκτης εθνικής Σερβίας πολλά χρόνια κλπ. Παρ' όλα αυτά, ο James έκανε μια καλή χρονιά. Αμφιβάλλω θα την συνεχίσει γιατί όλο και κάποια τρέλα θα του περάσει από το μυαλό. Ο Μπέικον, ο οποίος έδωσε πάρα πάρα πολύ μεγάλη όθηση πέρυσι, δεν ήταν Μονακό έτσι πριν τον Μπέικον και όταν ήρθε ο Μπέικον. Συμφωνούμε εδώ. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Ο Μοτεγιούνας συνεχίζει να αποτελεί βαρύδι για την ομάδα και λογικά θα παίξει ακόμα και λιγότερο από όσο έπαιζε. Ο Κόμπο έχει κάνει τραγικό ευρωμπάσκετ και φοβάμαι μήπως αυτός είναι ο κανονικός ο Κόμπο και όχι ο Κόμπο της Βιλερμπάν. Αυτό είναι ερωτηματικό όντως. Αυτό ναι. Και πάντα συνδυασμό με τον Λόιντ και με τον James. Έτσι. Μπράβο. Ο Λόιντ είναι ένας Αμερικάνος ο οποίος είναι καλός αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Θέλω να πω εντάξει. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πριν πούμε τις θέσεις μας για να καταλάβει ο κόσμος και πού έγινε το κράξιμο που θα μου κάνεις. Ωραία. Απ' την άλλη, μήπως. Καλά, πέρυσι, κοίταξε να δεις. Λες, θα επαναλάβει ο James τη χρονιά που έκανε. Το κρατάω αυτό. Και ρωτάω το ίδιο για τον Οκομπό. Θα κάνει ο Οκομπό τη χρονιά που έκανε? Όχι. Όχι. Άρα έχεις δύο μείον κατευθείαν. Ποτέ στη ζωή του. Αλλά μήπως αυτή η αστάθεια στο σουτ που κανονικά έχει σαν παίχτης, που πέρυσι βέβαια δεν την εμφάνισε πουθενά. Εκτός από το ευρωμπάσκετ.
μήπως αυτή η αστάθειά του που έχει, το μικρό θεματάκι που έχει τέλος πάντων, το αντισταθμίσει με τον Lloyd και τον James δίπλα. Μήπως δηλαδή αναλάβει εντελώς τα, πώς τα λένε, τα playmaking καθήκοντα. Χαμάλης πολυτελείας, ας το πούμε. Κάτι τέτοιο. Χαμάλης, όχι χαμάλης, χαμάλης. Οργανωτής, ας το πούμε. Σουτάρει δηλαδή και λιγότερο. Προφανώς μοιραία θα σουτάρει λιγότερο, δεν γίνεται. Μήπως αυτό τελικά βγει σε καλό. Τώρα, James. Είναι ο James πάντα, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει καυλώσει. Έχει καυλώσει με την ομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Του αρέσει η ομάδα, λες, ε. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός του άρεσε. Αλλά ήταν πιο μικρός και σε ηλικία, ρε φίλε. Θα μου πεις, βάζει ο άνθρωπος μυαλό. Εντάξει, βάζει, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Γουστάρει, λοιπόν, γουστάρει τρελά. Αυτός εκεί γουστάρει τρελά. Έχουμε άλλες 5 ομάδες και θα τελειώσει ο χρόνος. Λοιπόν. Όχι, δεν τελειώσει ο χρόνος. Δεν τελειώσει. Γουστάρει πολύ ο James εκεί. Γουστάρει πολύ. Να πούμε. Το λάθος τους. Το σύνομαι, λάθος, για μένα το λάθος τους είναι ότι κρατήσαν το Μοντεγιούνας. Τι κρεατικό είναι αυτό. Η μεταγραφή που πέρασε τα ψηλά είναι ο Στραζέλ. Ο Πιτσιρίκος, ο οποίος είναι από τέτοια. Θα παίξει λιγότερο. Και αυτός ο Τιμπιλερμαν. Και αυτός ο Τιμπιλερμαν. NBA material θεωρητικά και αυτός. Λοιπόν, να πω. Πες το. Αυτή την έχουν έκτηση, την έχει 8η. Άρα ουσιαστικά και εσύ τη βλέπεις πιο χαμηλά, αλλά θα μπει οριακά ουσιαστικά σε κάποιο. Πολλοί κόσμος την έχει 5η, 6η, 5η, 7η, εκεί. Εγώ την έχω 8η. Εγώ 11η. Όχι, πολύ χαμηλά. Θα είναι έκπληξη πρώτου μεγέθους αυτό. Εντάξει. Αυτή. Θα το δούμε. Εγώ τη Μονακό δεν την πιστεύω. Η Μονακό, ξαναλέω, θα την τιμώ ακόμα και αν μας περνούσε. Ακόμα και αν μας περνούσε. Εννοείται. Την τιμώ τη Μονακό για αυτό που προσέφερε στα 5 μάτς. Έγιναν ματσάρες. Έγιναν ματσάρες. Αλλά δεν μπορώ να την πιάσω τη Μονακό σε σοβαρή ομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να την πιάσω σε σοβαρή ομάδα. Αλλά προχωράμε. Λοιπόν, στο νούμερο 5, αν μου επιτρέπεις να συνεχίσουμε. Πάμε. Είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός, τα ξέρουμε τον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα πολύ σημαντικό που άλλαξε το λιγότερο από όλες. Και αυτό το λέμε για καλό βεβαίως, έτσι. Δεν έγιναν μεγάλες μεταγραφές. Έγινε η προσθήκη. Έγιναν μεταγραφές. Πώς, έγιναν. Θέλω να πω, δεν έγιναν τεράστιες αλλαγές. Μεταγραφές γίνονται πάντα, αλλά τεράστιες αλλαγές δεν έγιναν. Ο Ντόρσεϊ έφυγε και ήρθε ο Κανάν. Αυτό είναι το βασικό. Κάτι διαφορετικό. Το βασικό. Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι έμεινε ο Βεζένκοφ. Βεβαίως. Και αρχίζουμε και τελειώνουμε. Αυτό έληξε κάπου μέσα Ιουλίου που το σκεφτόμαστε και λέγαμε το Σακραμέντο πήγε, δεν πήγε τελικά στο Σακραμέντο. Θα κάνει, θα ράνει. Ο Βεζένκοφ λογικά παίζει την τελευταία του χρονιά στην Ευρώπη φέτος, ειδικά αν παίξει όπως πέρυσι. Δεν θα μείνει στο Σακραμέντο. Δεν θα μείνει. Θα φύγει πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι, το βασική. Ωραία, μακάρι. Τα έχουμε ξαναπεί. Πίτερς. Upgrade. Εξαιρετικός. Upgrade σε σχέση με τον Πρίντες, τον περσινό, ο οποίος Πρίντες ουσιαστικά δεν έπαιζε. Ήταν εκεί περισσότερο σαν μέντορας παρά ως κάτι άλλο. Κακά τα ψέματα. Άλλο που ο Πρίντες είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεσσάρια που έχουν περάσει στην ιστορία του ευρωπαϊκού που μπάσκετ, ας πούμε. Και το ευρωπαϊκό μπάσκετμπολ. Έτσι. Μπασκετμπολίστας του μπάσκετ. Ναι. Ο κύριος Σαμπόνης. Και βεβαίως, εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα. Κράξτε με. Ήδη με κράξαμε εκεί σε κάποια σχόλια. Κράξανε. Είπαν την αντίθετη γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπολομπόη και ο Μπλακ δεν. Μαθαίνω από τις πληροφορίες που μόνο εγώ έχω ότι ο Μπλακ κάνει μύθια. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Που εγώ το φοβόμουν σε τι κατάσταση θα είναι, ας πούμε, τον Μπλακ, έτσι. Είναι, λέει, σε top κατάσταση. Δεν ξέρω. Ο Ταρίκ Μπλακ θα είναι εξαιρετικός, θα είναι καλός. Δεν θα είναι καλός, θα είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, δεν είχαμε, έφυγε ο Μάρτιν, ήρθε ο Μπόλομπο, ήρθε ο Μπόλομπο και ο Μπλακ. Ντάνστον στα καλά του. Κάτσε. Ο Μπόλομπο έχει ένα θεματάκι με το σούτ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αν ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς έχουν 45%, ας. Πήγα να τα ακούσω την γλώσσα μου να βγει δηλητήριο τώρα να δηλητηριαστώ. Ο Μπολομπό έχει ένα θεματάκι, ο Μπολομπό με τον μπάσκετ. Παιδιά, μακάρι να ξεφτυλιστώ. Το εύχομαι εκ βαθέων. Δεν πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης ο Μπολομπό. Δεν πιστεύω. Ο Κώστας. Λείπει ο Κώστας.
Ο Κώστας, φίλε, εντάξει. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, ας είναι ο Black τρίτος, ας είναι ο Black τρίτος, ε. Θα ήθελα τον Κώστα για τον Πολομπόη. Παρότι είναι πολύ πιο άπειρος, καμία σχέση στην εμπειρία. Λοιπόν, άρα, το μαδικό ερωτηματικό, ας πούμε, είναι αν θα καταφέρει ο Κάναν να μπει. Χοντρικά, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Φολ ή Φαλ, τέλος πάντων, είναι λίρα 100 η μεταγραφή των τελευταίων 2 ετών στον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ξέρεις, το απογοήγμα της Εξυπνάδας. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις να κλείσουμε, θέλω να πω ένα σχόλιο μόνο. Ναι, βέβαια. Περιμένω, πώς και, πώς, και το θέλω βέβαια, έτσι, και το περιμένω να δω το Λούτζι στο rotation. Ενεργά. Είναι καιρός πλέον. Είναι καιρός πλέον. Του τύπου 8 με 10 λεπτά ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα. Αν ο Λούτζι, καταρχήν, εντάξει, για τον ίδιο τον παίχτη είναι πολύ καλό, θα ανεβάσει και τον Ολυμπιακό. Καλά, και την Εθνική Ελλάδος, δεν θα πάω τώρα στην Αμερική. Ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει πολλά. Και από τον Λάρι, βέβαια, που ο Λάρι έπαιζε. Εντάξει, είχε το ρόλο του. Να σου πω, ρε φίλε, κάτι. Έφαγα φλασιά τώρα. Αυτό που είπες για τον Νίφε Λούντμπεργκ, ότι πήγε στον Κρις Πολ και στους λοιπούς, μήπως ισχύει για τον Λούτζ και την εθνική ομάδα? Αναμφίβολα. Αλλά και ο Λούτζης είναι παίχτη. Επειδή μου είναι έμπειρος ο Λούτζης. Τους έχει ζήσει το πετσί του αυτούς τους παίχτες όλους. Ναι, αλλά τώρα είδε όμως. Είδε τι είδε. Είδε τα μεγαθύρια τώρα, ξέρεις. Μακάρι. Το μεγαθύριο βασικά, το ένα και μόνο. Εννοείς, ναι, ναι, από τη δεκάδα της εθνικής εννοείς. Ναι. Από το Ευρωμπάσκετ, το ίδιο. Έτσι, που ήταν κομμάτι του Ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, ο Μιχάλης τον Ολυμπιακό, τον πέμπτο Ολυμπιακό στα επίσημα, τον έχει τέταρτο και εγώ πέμπτο. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά εκεί είμαστε. Στη νούμερο 4 θέση, τέσσερο που λέει, είναι η Αρμάνη στα επίσημα. Το τέσσερο, μάλλον. Το τέσσερο. Λοιπόν, παίζανε κολτσίνα στο χωριό, το τέσσερο. Η Αρμάνη είναι κλασικά μια πλούσια ομάδα που πάει και στο τέλος κάπου κλατάρει. Κλασικός Μεσίνα, Μπράντον Ντέιβις, Μπίλι Μπάρον. Ξέρετε πώς τον αγαπάμε τον Μπίλι Μπάρον. Μύθια. Γιωχάνες, το φιλικό παλάκι, το παθυνικό, όργια, εντάξει. Γιωχάνες Φόκτμαν, Μέλη κανονικότατα, Σαβόν Σίλς που ξέρω ότι τον αγαπάς, Μπρέιλ Χάινς. Πλακόλη ομάδα είναι ο Σίλ. Λοιπόν, ναι, άμα πιάσει ο Σιλτ ένα ρυθμό. Δεν θα πατιέται. Όχι. Και είναι υποτιμημένο ο παίχτη αυτό. Δηλαδή είναι τα πιο μεγάλα ονόματα. Ονόματα όμω, έτσι. Αλλά πρακτικά μιλάμε για φοβερό παίχτη. Λοιπόν. Στέφανο, κάτι. Συγγνώμη, Κέβιν Πάγκο. Ναι, πήρε ο Πάγκο. Ο οποίο πήγε στην Τζέσεκα, ξεκίνησε ο πόλεμο. Και ουσιαστικά ο Πάγκο δεν έπαιξε ποτέ για την Τζέσεκα. Περπλανήθηκε, έκανε έρανε και Στέφανο, στην Αρμάνη. Το Νουτ. Λατρεία Στέφανο το Νουτ. Έτσι. Και Πολ Μπιλίγκα. Λοιπόν, πώς σε θέλω τώρα. Μπιλίγκα ή Μπολομπόι? Όχι, ο Μπιλίγκα είναι χειρότερος. Είναι χειρότερος ο Μπιλίγκα. ο Μπιλίγκα δεν ξέρει τι χρώμα είναι, ρε, η μπάλα τι χρώμα είναι, δεν ξέρει. Θα του και δώσω... τι άθλημα θα ήταν. Ο Μπιλίγκα δώσω... τι χρώμα μπορούσε. Τι σπορ θα μπορούσε να κάνει? Μην πει τώρα πολεμικές τέχνες και μαλακίες. Αυτό θα σου λέω. UFC θα σου λέω. Όχι. Ομαδικό σπορ θέλει. Ομαδικό σπορ τον Μπιλίγκα, ε. Φίλε, ξέρεις, θα μπορούσε να ο Μπιλίγκα καλός. Ξέρω ότι δεν ασχολείται πολύ. Baseball θα πει τώρα. Ο Μπιλίγκα θα μπορούσε να είναι κανένα wide receiver στο NFL. Ο wide receiver είναι αυτός που τρέχει και πιάνει την μπάλα εκεί που πέφτουν πάνω οι διάφοροι και αυτός κρατάει την μπάλα, ξέρεις, έτσι. Αυτός ήταν ο Μπιλίγκα. Σκληροτράχυλο δαμάλι, ξέρω εγώ. Ο Μπολομπόι κάνει για handball που είναι λίγο πιο στεγνός, πιο μακριά χέρια, πιο έτσι. Ο Μπολομπόι είναι και βολεϊμπολίστας καλός. Ίντερ στο handball. Λοιπόν, δεν μου κάνει και εφαίρεση η Αρμάνη να μιλήσω πολύ. Θα είναι καλή, θα είναι κλασικά καλή, πάλι θα τα θαλασσώσει κάπου σε μια φάση. Εγώ την έβαλα έκτη, ας πούμε. Εσύ την έβαλες έκτη, ε. Ωραία. Εγώ θα πω αμέσως ότι την έβαλα... Έκτη. Έκτη την βάλαμε. Έχει βάθος, έχει υλικό, έχει. Δηλαδή, τώρα που το ξανασκέφτομαι, το έξι είναι χαμηλά... Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, στο νούμερο 3 των επισήμων Power Rankings, το τρίο το καλό, όχι, ήταν το 2 το καλό και το 10 το καλό. Το 3 δεν ήταν καλό ποτέ στην Κολτσίνη, δηλωτή. Δηλωτή, ρε. Το 3 είναι η Μπαρσελόνα, η οποία
Όλοι ξέρετε την λατρεία που έχουμε στο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος ως προπονητή. Αμέ. Έκανε μια περηφανή ήττα από την Γκραν Κανάρια την προηγουμένη του επεισοδίου όταν το γράφουμε. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Με Γιά Καλάκοβιτς. Με Γιά Καλάκοβιτς, η Γκραν Κανάρια προπονητή. Βέβαια. Λοιπόν, όχι, γιατί με τη Μούρη του Λάκοβιτς δεν περνάει για 23χρονο στην Κρκανόβο Μέστο. Άνετα. Είχα παίξει Ευρωλίγκα αυτήν την φορά. Βέβαια. Λοιπόν, μιλάω νομίζω. Η Μπαρτσελόνα, τα κλασικά, ο Μίροτιτς έχει πρόβλημα με τον Αχίλλο Τένοντα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μερική ρήξη δηλαδή, δεν έχει ρήξει. Ναι. Έχουν πάρει τον Μάικ Τόμπι, έχουν πάρει τον Όσκαρ Ντα Σίλβα, καλή προσθήκη, έξυπνη προσθήκη αυτή. Πήρανε τον Βέσελη, ο οποίος αν είναι καλά είναι πάντα σημαντικός παίχτης. Πήρανε Κάλινιτς, πήρανε Σατοράνσκι. Δεν πήραν τον Βέσελη. Πήραν τον Βέσελη μαζί με τον Σατοράνσκι. Ναι. Εκεί σε θέλω τώρα. Το πες σωστά. Πήραν τους δύο Τσέχους. Καλό αυτό. Αυτό το διδυμάκι είναι τρομερό, φίλε. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά, ξέρεις, με ξέρεις τα μάτια. Ναι. Εντάξει, εγώ την έχω τρίτη. Εγώ την έχω τρίτη, συγγνώμη. Τούτη εδώ την έχουν τρίτη. Έχει κι άλλη μεταγραφή η Μπαρτσελόνα. Τον Κόρεϊ Χίγκινς, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχασε πολύ μεγάλο κομμάτι λόγω τραυματισμού. Επιστρέφει. Αυτός είναι πραγματικά μεταγραφή εσωτερική που λέμε και είναι ο top παίχτης, αν είναι στο ίδιο επίπεδο βέβαια που ήταν. Να, ο Χίγκινς, λέγαμε για ηγέτες, κάτι Κάλινιτς, κάτι Λούτσις κλπ. Ο Χίγκινς είναι ηγέτης. Πήρε και Κάλινιτς, έτσι πήρε. Πήρε. Ναι. Λαπροβίτολα, Γιοκουμπάιτης. Γιοκουμπάιτης, λογικά Γιοκουμπάιτης περιμένουν Γιοκουμπάιτης, ο Σερβολιθουανός. Λοιπόν, περιμένουν να κάνει μεγάλη χρονιά αυτή φέτος και δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση Γιοκουμπάιτης, δεν υπάρχει τελείως. Είναι πολύ καλός, είναι εκρηκτικός, είναι τρομερός, σωματικά είναι Ντόνσιτς ας πούμε, αλλά δεν. Εντάξει, τώρα δεν. Δεν το πολύ κατέχει πιστεύεις, Δεν, όχι. Είναι μικρός, μωρέ, μην τον κρίνουμε τόσο άσχημα. Καταπληκτικά σωματικά προσόντα, καταπληκτικά. Είναι και μικρός σε πολύ. Είναι μικρός πολύ. Δεν θέλω. Είναι playmaker και ο playmaker και ο center βασικά, ο άθος και ο πέντε, δεν νομίζω ότι μπορούν να κρυφθούν τόσο γρήγορα. Να τον στείλουμε στο κατηχητικό άμα είναι μικρός, ρε Θανάση, τώρα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Βασικά το πρόβλημα του είναι προπονητής. Δεν έχουμε προπονητή, εντάξει. Εκεί καταλήγουμε. Την Μπαρτσελόνα την έχεις δεύτερη και εγώ πρώτη παρόλα αυτά. Ναι, και σε ρωτάω πώς μπορεί να κάνεις τώρα χωρίς προπονητή να βγεις πρώτος. Εντάξει, είναι regular season, δεν μετράει πουθενά. Αλλά δεύτερη την έχω, φίλε, δεύτερη την έχω. Εγώ την έχω πρώτη. Ναι, εντάξει, πολύ πιθανό. Λοιπόν, τον έχουμε θάψει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν μας αρέσει. Δηλαδή θα παίρνει την μπάλα ο... Πώς το λένε. Δεν έχουν και μύρο ότι θα πάρει την μπάλα κόλο τώρα. Όχι, δεν έχουν. Θα παίρνει την μπάλα στο Ράνσκι. Θα θέλει να σμπρώξει, να φύγει. Θα του λέει, ο άλλος θα του λέει, όπα πίσω, δώσ' την μπάλα στον Κάλινιτς να παίξει με πλάτη και ο Κάλινιτς θα αποστάρει. Έλα, τι να φτάρει. Σωστά, εγώ συμφωνώ. Απλά κρατάω και μια πισινή. Εσύ είσαι τεράστιος hater. Εγώ είμαι hater είμαι και εγώ κανονικά. Και τον κοροϊδεύουμε και γράφουμε και στα σχόλιά μας και αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ρε φίλε, Ας μην μιλήσω. Δεν θέλω να πω καλή κουβέντα. Δεν μπορεί να έχει ξεχάσει τον μπάσκετ. Απλά ίσως η πίεση τον κάνει να έχει τρελαθεί τελείως, ας πούμε. Η μεγάλη τρέλα είναι ότι δεν είναι τόσο το κράξιμο που χώνει στους διαιτητές κτλ. Η μεγάλη τρέλα είναι. Το μπάσκετ που παίζει. Διαμέτρου αντίθετο το μπάσκετ που έπαιζε σαν παίχτης. Έτσι. Αυτό παίζει σαν παίχτης. Αυτό είναι παράνοια, ρε φίλε. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Δηλαδή. Το μπάσκετ που έβλεπε κάποιος από τον παίχτη για Σικεβίτσιου, συγγνώμη, με το μπάσκετ που παίζει η Μπαρτσελόνα υπό τις οδηγίες του, είναι κάτι εκ τη διαμέτρου αντίθετο. Λοιπόν, προχωρώ. Έτσι έχω παθείς ο άνθρωπος. Είπαμε λοιπόν, Μιχάλης 2 την Μπαρτσελόνα, Θανάσης 1. Φυριώδης 1. Στο νούμερο 2, εντάξει, δύο ομάδες μείναν ουσιαστικά, ξέρετε ποιες είναι. Στο νούμερο 2 έχουν την Εφές του Τιδό. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Αντιτηλεοπτικό, αλλά τι να κάνω. Έχει ζέστη ακόμα και βαράει αλλεργία ακόμα. Στο 2 έχουν την Εφές. Δις πρωταθλήτρια Ευρώπης.
ούτε ξέρουν πώς το πήραν πέρυσι, ούτε τον ημιτελικό έπρεπε να πάρουν. Το Ολυμπιακό πώς περάσανε, αυτό δεν ξέρουν. Καλά, γιατί... άσε, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει με το Λάσο στον τελικό είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει σε τόσο μεγάλο επίπεδο. Να έχει ξεχαστεί ο άλλος με τα φάουλ και με αυτά και με τον χρόνο. Αυτά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Ό,τι και να υποθεί, πιστεύω ότι την απόλυτη αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Το πιο μεγάλο πλεονέκτημα που έχει φέτος η ΕΦΕΣ είναι η ομοιογένεια. Στοιχίζουν όλοι. Ο Μοερμάν έφυγε μόνο. Και εντάξει. Εντάξει, ναι, μωρέ. Και ο Σιμών που. Μεγάλη απώλεια ο Σιμών όμως. Γιατί άμα κύριε, δεν τον βγάλει τον Σιμών στην εκπομπή λίγες μέρες πριν το Final Four. Πώς θα το πάρεις. Πώς θα το πάρεις, πες μου. Κύριε Αταμάν. Έτσι, τον έχουμε βγάλει, για εσάς που δεν ξέρετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τα inside jokes μας, έχουμε βγάλει Κρόνο Σίμων δύο φορές στις δύο συνεχόμενες χρονιές της ΕΦΕΣ και έχει πάρει και τις δύο την Ευρωλίγκα ΕΦΕΣ. Τη μία έπαιζε τελικό την Κυριακή και τον βγάλαμε τρίτη. Ωστόσο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Γιατί η ΕΦΕΣ, φίλε, τρομάζει κανονικά. Πρώτα-πρώτα, Κλάιμπερν. Ο Χριστός και η Παναγία, θα πω εγώ. Κλάιμπερν. Επίσης, Εμπαγέ. Ξέρετε, εντάξει. Άντε τα ΕΦΕΣ, λες τώρα. Επίσης, Πολωνάρα. Δηλαδή, δίνεις, δόνεις. Μόνο δόνεις. Δόνεις Μοερμάν και φέρνεις Πολωνάρα. Εντάξει τώρα. Upgrade. Και βεβαίως, το μεγάλο λάθος της ΕΦΕΣ, το οποίο θα της κοστίσει και τον τίτλο, είναι η προσθήκη του Άντε Ζίζης. Δεν μπορούσα να μην το πω. Αυτός, κοίτα, ο Πετρούσε δεν θα παίξει ποτέ μπάσκετ στη ζωή του. Ποτέ. Αυτός μπορεί να παίξει με τον Αταμάν, φίλε. Και με τα γκάρντα αυτά της ΕΦΕΣ. Αντιπλάις, ας πούμε. Και όμως, ε. Αντιπλάις. Όχι, και ο πλάις μέσα. Βέβαια, παίζουν ταυτόχρονα. Ναι, όχι, θέλω να πω αλλαγή. Ναι, εντάξει, προφανώς. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα. Έχει τρομερό post παιχνίδι ο πλάις, ε. Εγωήθης, εγωήθης. Λοιπόν, την ΕΦΕΣ ο Μιχάλης την έχει πρώτη και εγώ δεύτερη. Άρα ουσιαστικά εκεί είμαστε. Και η πρώτη ομάδα, για να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Γελάς. Μπεμπουά, μπεμπουά πάντα εκεί. Μπεμπουά ρε μαλάκα ή Μπομπουά. Δεν ξέρω. Ροντρίγκ Μπομπουά νομίζω λέγεται. Μπεμπουά τον είχα θέσει. Δεν έχει αφήσει κολόμπαρο στην Κωνσταντινούπολη. Ό,τι πιο πεσμένο άλλο ισχύει. Λοιπόν. Αλλά παρόλα αυτά, συγγνώμη, είδες, μπαίνει μέσα ρεπούστη, ο άνθρωπος μπαίνει 3 λεπτά και βάζει 8 πόντους. Ναι, ξέρει πολύ, ρε. Ξέρει πάρα πολύ. Ξέρει πάρα πολύ. Και ο Ελάιζα Μπράιαντ μας έκανε τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Ρε το γιαρατά, μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Ο ασχημάντρας, ρε φίλε, μπήκε μέσα και δεν έχανε τίποτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού σε ΕΦΕΣ. Ήταν ημίχρονο των 10 με 12 πόντων. Και έληξε πότε, κατά 2 πόντους έληξε διαφορά. Εσχρό. Εσχρή και δυο. Προχωράμε. Τη Ρεάλ έχουμε πρώτη. Εγώ την έχω πρώτη. Εγώ την έχω πρώτη λόγω της ομοιογένειας, κύριε. Τη Ρεάλ, ε. Την ΕΦΕΣ, ρε. Α, καλά, το είπαμε αυτό. Το είπαμε αυτό. Ναι, και συγγνώμη, δεν πιστεύω πάλι ότι θα ρισκάρει να μείνει πίσω και να πατήσει τον γκάζ μετά ο Αταμάν όπως κάνει πάντα. Θα πάει από την αρχή φέτος. Τελείωσε. Πάμε. Θα το δούμε πόσο μπορούμε. Είναι και μπλεξίματα με ευρωμπάσκετ και με ιστορίες. Είναι δύσκολη χρονιά, είναι μυστήρια χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στη Real, η οποία είναι πρώτη στα επίσημα standings, ή τουλάχιστον power rankings. Και εδώ πέρα έχουμε να πούμε το εξής. Real, αυτό που έκανε στο Λάσο, δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ. Εσύ, όχι εγώ. Είσαι υπέρ. Εννοείται. Είσαι υπέρ. Εννοείται, γιατί τι του είπε. Του είπε, έλα εδώ. Έλα εδώ, πάρε τα λεφτά σου, δεν σε διώχνουμε, δεν ρισκάρουμε με την υγεία κανενός, είσαι στην ομάδα δίπλα, εννοείται. Να μην σου πω, εσύ κουτσάρεις κιόλας. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουν βγει γιατροί όμως, Μιχαλ, και έχουν πει ότι είναι καλά ο άνθρωπος. Ποιος γιατρός, ο γιατρός του Λάσο. Τώρα, ο γιατρός του Λάσο, ξέρω όπως το λένε. Ωραία, ρε παιδί μου, και οι άλλοι, μα δεν τον διώξα, του λέει, κάτσε ρε παιδί μου λίγο να σιγουρευτούμε, κάτσε ρε αγόρι μου λίγο εκεί πέρα. Δίπλα θα είσαι, να πούμε. Δεν σε διώχνει κανένας. Και όποτε νιώσεις καλύτερα, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη,
Μπαίνει πάλι. Τι του είπαν. Νορμάλ πράγματα του είπαν. Τι του είπαν, κακό δηλαδή. Δεν ξέρω. Έχω άλλη γνώμη. Έχω άλλη πληροφόρηση. Νομίζω ότι οι ιατροί που έχουν βγει και γίνει και θέμα στην Ισπανία, έχω την εντύπωση, έχουν πει ότι έχουν βγει οι ιατρικοί φάκελοι του Λάσο, γίνει Σύρια εδώ πέρα, μιλάμε για Big Brother. Έχει υποθεί ότι ο Λάσο είναι καλά και ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να προπονήσει. Και το τι δεν τον αφήνει να προπονήσει. Είναι τιμωρία λόγω του Final Four και πώς έχασε το τελικό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Έχουν αποφασίσει όπως και να έχει να αλλάξουν σελίδα και να πάνε με κάποιον άλλο νεότερο. Μπορεί. Λοιπόν, έχω να πω τα εξής, Μιχαλιό. Ροντρίγκες. Επιστροφή. Τσάτσο Ροντρίγκες. Της έλειπε πολύ. Βεβαιότατα της έλειπε. Έχει μείνει ο Γιούλ. Έχει μείνει ο Ρούντι, ο οποίος όσο αντιπαθείς και να είναι, κέρδισε πάρα πολλούς πόντους με το Ευρωμπάσκετ και με τα φοβερά αυτά που έκανε και ως πατέρας των πιτσιρικάδων Ισπανών, αλλά βεβαίως και παιχτικά, ξεκάθαρα, αντικειμενικά κοιτώντας. Άλλο με το mentoring που έκανε. Πολύ σπουδαία μεταγραφή, Τζάναν Μούσα. Και χεζόνια, θα πω εγώ. Καθόλου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει εσύ. Δεν υπάρχει το παιδί εσύ. Έβγαλε μάτια προχθές, ξέρεις. Είναι βλαμμένος εσύ. Είναι βλαμμένος εσύ. Έχει το ωραιότερο σώμα στην Ευρώπη. Συμφωνούμε. Τον ζηλεύεται γιατί είναι παιδαράς. Και ο Αλέφαντος. Γιατί έχει γκόμενες. Έχει γκόμενε. Είναι επειδή παιδαράς. Λοιπόν, έχει το ωραιότερο σώμα παίχτη στην Ευρώπη. Και είναι ηλίθιος. Είναι ηλίθιος εσύ. Καλώς. Πεδαράς, όχι μουσια, όχι τατουάζ. Πώς έλεγε και ο Νίκος. Όχι τατουάζ, όχι μουσια. Πεδαράς. Χαίρεστηκες με έναν αλέφατο σήμερα. Παλάβος με έναν αλέφατο. Πεδαράς, ωραίος. Λοιπόν. Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ τώρα πού πιστεύω τώρα. Αν παραστρατήσει λίγο ο Χεζόνια, δεν έχει παίξει μπάσκετ σοβαρά ποτέ στη ζωή του. Σε ποιες ομάδες, βάλε τις ομάδες που έπαιζε. Σε πού έχει παίξει. Τίποτα. Ευρώπη, τίποτα, προχώρα. Όπου λοιπόν δούνε ότι λίγο παραστρατεί, θα τον πιάσει ο Ρούντι με τον Γιούλ, θα τον βάλουν μέσα στον καμπινέ και θα του αλλάξουν την Παναγία. Εγώ αυτό πιστεύω. Πόσο τεράστια λέξη είναι ο καμπινέ, ρε φίλε. Ναι, ρε. Και θα του αλλάξουν τον αδόξαστο. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα του πούνε δυο ισπανικά και θα στρώσει. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι πιστεύω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν στρώσει εδώ, δεν θα στρώσει πουθενά. Ουσιαστικά είναι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Σαν σήμα, τουλάχιστον σαν αθλητισμός γενικότερα, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, ιστορίες, κακό. Έχει νόημα να μην παίξει, δεν έχει νόημα να μην παίξει. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει και πάλι όμως. Έχουν και τον Ράντολφ, έτσι δεν είναι. Έχουν έναν που μοιάζει με τον Ράντολφ. Από την αρχή της χρονιάς τον Ντέκ δηλαδή, για Μπουσελέ, ο οποίος είναι ο καλύτερος ψηλός ή μη ψηλός της Ευρώπης, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Εξαιρετικός για Μπουσελέ ή για Μπουσέλ που μου αρέσει να το λέω εγώ. Για να μην το έχουμε πλατιάσει πολύ, η Ρεάλ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης από τώρα, για μένα. Μαζί με το, ή ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ, είναι στο μυαλό μου να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα το πάρει είναι μεγάλη σεζόν και είναι πολλά που πρέπει να πάρει κανείς υπόψη. Η Ρεάλ είναι πρώτη στα επίσημα, εμένα είναι τέταρτη, εσένα είναι τρίτη. Είναι τρίτη και πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά. Ναι, γιατί ή αυτή ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν παίζουν ρόλο αυτά. Αυτά δεν παίζουν ρόλο. Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, λοιπόν. Τη μεγάλη τη μεταγραφή μου δεν την είπαμε. Κόλωσα. Μην μου πεις όχι τώρα. Κόλωσα. Δεν έχει γίνει, θα γίνει. Θα μπει καμιά βλακεία τώρα. Τι ωραία, μαλάκα, κλεισμένος είναι. Τι. Για ρίξτο. Δεν θα πάρει τον καμπάτσο. Α, καλά αν γίνει αυτό. Τι θα γίνει, αφού θα γίνει. Τι. Τελειωμένο λες. Ναι. Να σου πω, σε απογοήτευσε ο Καμπάτσο, παραδέξου. Πού? Στον Τένβερ. Όχι, μια χαρά ήταν, ρε. Μάγεψε. Έλα μωρέ που μάγεψε τώρα. Καλά, μια χαρά ήταν, ρε μαλάκα. Λοιπόν, και ο άλλος... Να σου πω κάτι, και για να το δέσουμε και με το τέλος της εκπομπής. Ξέρετε ότι το fantasy θα υπάρξει λίγα κλπ. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Θα υπάρξουν και ανακοινώσεις εάν χρειαστεί. Ας το αφήσω εκεί. Ο Καμπάτσο, το ξέρεις, για να το δέσουμε τώρα, fantasy και Καμπάτσο.
ήταν παίκτης ο οποίος περνότανε στον draft. Καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλω να πω. Και παρόλα αυτά, ο Καμπάτσο πάντα ήταν από τους παίκτες οι οποίες φεύγανε νωρίς στο waiver list. Μάγεψε πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ο Καμπάτσο τώρα αυτό που περίμενε ο κόσμος. Τον πιστεύανε, τον παίρνανε, τον κάνανε και τίποτα δεν έκανε στο τέλος. Όταν έπαιζε ήταν καλός. Είπαν μια αθλειότητα, μια κωμωδία δικαιολογία οι Nuggets. Τον κόψαμε λόγω ύψους. Γιατί δεν το ξέρατε όταν τον πήρατε? Δεν ξέρω εγώ ρε μαλάκα. Ναι, είμαι ο ΑΟ Φαρσάλων ας πούμε και μου φέρουν έναν παιχταράρδο εδώ, τον Νίκο, τον Γκάλι, τον κατεβάσαμε από το αεροπλάνο. Είναι κοντός. Τον Γκάλι τον περιμέναμε λέει 95 και μας ήρθε λέει τόσος. Εντάξει. Τον έχεις στην ομάδα σου, δεν τον ξέρεις τι είναι κοντός δηλαδή. Τον ΑΟ Φαρσάλων τον ανέφερες με κάποιο ηρωνικό τόνο ας πούμε, να ξέρω απλά. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Α, στην τύχη το πες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας ομάδα. Αχιλλεύς Φαρσάλων. Ο Αχιλλεύς, εντάξει, ναι. Αχιλλεύς. Θέλω να πω. Μα εντάξει, δεν τον ξέρεις είναι κοντός δηλαδή. Αφού είναι έτσι ο άλλος. Είναι κοντός αλλά μακρύς να πούμε. Εσχρός. Να αποβληθεί ο κύριος άμεσα. Μήπως είστε κοντοφοβικός κύριε. Έτσι. Λοιπόν. Ηλίθιος είσαι όμως. Τελειώσαμε. Καλά τα είπαμε. Ωραία τα είπαμε. Τίποτα. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και για NBA. Αναμένεται και σεζονάρα στο fantasy βεβαίως, αλλά αυτά θα γίνουν και. Το Μπουλέρι δεν τον χόρτασα. Τον ήθελα λίγο ακόμα. Έλα, μωρέ, εντάξει, ο Μπουλέρι τώρα ήταν και μέσα στο λεωφορείο εκεί πέρα. Ναι, στην ομάδα μέσα. Να σου πω. Ήταν μέσα στο λεωφορείο ή στο Πούλμαν. Πούλμαν. Στο Πούλμαν ήταν έτσι. Ωραία. Λεωφορείο είναι το αστικό, ρε φίλε, που σε πάει τέτοιο. Έτσι. Καμάρες τέτοιο. Ήταν στο Πούλμαν. Και ήταν στο Πούλμαν αυτό που έχει και την εξωτερική τη σκάλα που ανέβαινε ο άλλος απάνω για να δέσει πάνω τα μπαγάζια. Να θυμάστε σε κάτι ταινίες με τη βουλιουκλάκη, με κάτι κότες και με κάτι τέτοια. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να κάνετε την δέουσα υπομονή και να μας αντέξετε το προηγούμενο 7ωρο. Ξέρω πόσο έχουμε κλείσει. Μιχαλιό, έχουμε κανένα σχόλιο τελευταίο? Εκτός από το Ολυμπιακό θα πάρει την Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ. Δεν ξέρω. Καλά. Λεπτομέρειες. Αυτά. Εντάξει. Πάρα τα υπόλοιπα θα ξαναπούμε. Άλλη έτσι. Να κάνουμε επεισόδιο. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά και όλες. Ευχαριστούμε έστω και στα ελληνικά τώρα στο τέλος και το Μπουλέρι που βγήκε εδώ πέρα. Το Μάσιμο Μπουλέρι, το γίγαντα Μάσιμο Μπουλέρι. Assistant coach στη Λιμόζ πλέον. Είναι η επίσημη του ιδιότητα. Και τον Νίκ Κάνερ Μέντλεϊ, ο οποίος. Πολλά χρόνια στουδιάντες, Μάλαγα, Βαλένθια, χαμός. Το Νίκ, ξέρεις από πού βγαίνει. Ξέρεις, το όνομά του μικρό, ξέρεις ποιο είναι. Εντάξει, θέλω να πω Νίκολας, αλλά προφανώς δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι Νίκλας. Α, είναι Νίκλας. Ναι, δανέζικο. Είναι τέτοιος. Παρέ, ναι. Okay. Λοιπόν, καλό αυτό, καλό. Μια πληροφορία πρόσθετη. Καλή συνέχεια σε όλους, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά, να προσέχετε, να έχετε μια ωραία σεζόν Ευρωλίγκα, έτσι, και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε αρκεί να έχουμε την υγειά μας. Να είστε καλά.